rapto.gr. Πα, 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 πα. Κάντε like. Πα, 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 πα. Like, like. Πα, 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 πα. Παρακαλώ. Κλειδαράζει και. Είμαι ανατολική τράξη 75. Κλείστηκε η πεθερά μου μέσα στο σπίτι να πούμε. Και θέλω κάποιο κλειδαρά να πούμε και να τη βγάλω. Ορίστε. Κλείστηκε η πεθερά μου μέσα στο σπίτι να πούμε. Η πεθερά έμεινε μέσα. Και δεν χαίρεσε ρε φιλαράκι. Μα είναι δυνατόν να θες τέτοια πράγματα. Έμεινε η πεθερά μέσα στο σπίτι. Και θες να τη βγάλεις και έξω. Χαζός είναι αυτός. Χάσατε τα κλειδιά του αυτοκινήτου του σπιτιού σας? Θέλετε να ασφαλίσετε το σπίτι ή τον επαγγελματικό σας χώρο? Κανένα πρόβλημα. Πετκανίτσας Αθανασίου Στέργιος. Δελφόν 101 με Μάρκου Πότσαρη γωνία. Τηλέφωνο 231-085-2727. Διατίθεται χώρο στάθμευσης. Κατασκευή κλειδιών αυτοκινήτου Immobilizer γνήσια με τηλεχειρισμό ακόμα και όταν έχουν χαθεί. Διάγνωση εγκεφάλων αυτοκινήτου. Κλειδιά, κλειδαριές, λουκέτα, χρηματοκιβώτια παντός τύπου. Κλειδαριές θωρακισμένης πόρτας τελευταίας τεχνολογίας. Τηλεκοντρόλ γαραζόπορτας. Μπαταρίες για τηλεκοντρόλ. Access control ηλεκτρομαγνητικές. Συστήματα Master. Από το 1965. Εμπειρία, ταχύ εξυπηρέτηση, αξιοπιστία. Δελφόν 101 με Μάρκου Πότσαρη γωνία. 231-085-2727. Μεγάλες οθόνες, φθηνές κρέπες μεγάλες, καφεδάκι 1 ευρώ, περεβού δίπλα στην έξοδο και μετά ταξίδια, ερχόμαστε και βλέπουμε NBA. Εγώ NBA δεν βλέπω, μπορείτε να πάρετε εσείς. Κρεπάρες, ποτάρες και καλή παρέα. Έχει πολύ φάση το βράδυ και το βράδυ είναι βράδυ. See you, περεβού με τσάμι και γαμώ τα μαγαζιά. Για όσους ρωτάτε πώς μπορείτε να μας βοηθήσετε, λέει, ανοίξτε τα αυτιά σας. Πατήστε στο YouTube Ραπτόπουλος με αγγλικούς χαρακτήρες, μπείτε στο κανάλι μας και πατήστε εγγραφή, δηλαδή subscribe. Subscribe. Γίνεστε συνδρομητές δωρεάν και βλέπετε όλα τα βίντεο αμέσως μόλις ανέβουν. Κομμουνιστής είναι αυτός. Θα κάνω εγώ δουλειά με δεξιό, θα κάνω δουλειά. Like. Εγώ χρησιμοποιώ και το ραδιόφωνο.gr. Έτσι ώστε να ακούω όλα τα ελληνικά ραδιόφωνα και τα αθλητικά και τα μη αθλητικά. Και είναι μια πολύ καλή ιστορία για όποιον θέλει να ενημερωθεί να μπει. Εγώ μπαίνω και ενημερώνομαι. Ραδιόφωνο.gr. Πολύ καλό. Στίχημα, κίνο, τζόκερ, λότο, πρώτο, όλα τα παιχνίδια του ΟΠΑΠ σε ένα απίστευτο και ανακαινισμένο χώρο στη Βυζής και Δωρηλαίου γωνία στην Κάτω Τούμπα. Τηλεοπτική κάλυψη των αγώνων του στοιχήματος σε ένα υπερσύγχρονο περιβάλλον, φιλικό, άνετο και άμεση εξαργύρωση των κερδών. 22 οθόνες και ηλεκτρονικοί υπολογιστές στην διάθεση των παικτών του στοιχήματος για γρήγορη και άμεση ενημέρωση σε όλα τα στοιχηματικά γεγονότα. Quick Bet, η άλλη διάσταση του προκτορείου προπό. Αράζεις στις πολυθρονάρες και η οπτική σου προσέγγιση είναι φανταστική. Μπορείς να δεις ταυτόχρονα δύο παιχνίδια. Κίνο, κινομαχία, να έχεις το χώρο σου, να κλάψεις, αλλά πολύ περισσότερο να πανηγυρίσεις. Γιατί είμαστε και γουρλίδες, να μην το ξεχνάτε αυτό. Η Κάτω Τούμπα αναβαθμίστηκε, εξυγχρονίστηκε. Υπάρχει αμφιβολία? Quick Bet, μαγαζάρα, Βυζής και Δωρηλαίου γωνία. Στην Κάτω Τούμπα, έτσι απλά, γινόμαστε όλοι μια παρέα. Τελείωσε η εθνική σας ομάδα. Δεν βγήκατε. Έφυγε και η Ιταλία από τη μέση. Ωραία. Πήγαν οι Σουηδοί. Θα δούμε τίποτα καινούριο να πούμε. Γιώχανσον. Όλα καλά, καλή εβδομάδα. Γιάννης Χιλιδίδης επέστρεψε εθρημύτερος. Εδώ τα σκούτερ. Απ' έξω από το. Τα σκούτερ. Ναι. Σκούπιντου. Τι έγινε, ρε. Λέγε. Εσύ θα πει. Εγώ τι να σου πω. Τι λέει κοινωνία έξω. Μαύρα μεσάνυχτα, φίλε. Κλάμα είναι έξω. Γιατί? 3 ευρώ δεν είχαμε να πάμε να ψηφίσουμε Πασόκ. Τσόβησε η πιάτσα. Εσύ δεν ψήφισε. Εγώ. Ψωμπιάδη, η χειριτή δεν πήγε. Πήγε κανονικά. Ο Πατεπόλη μου δηλώνει εκεί και πα να ψηφίσει, φίλε. Εγώ δεν ψήφισα. Γιατί πήγε. Τι δουλειά έχω εγώ με τα αριστερά τέτοια. Ο Ψωμπιάδη τώρα γιατί πήγε. Θα σε πω εγώ γιατί πήγε. Ποιο είναι ο στόχο. Άμα θε, σε πω εγώ. Για να φανεί στο Πρισκείο να πει ότι έκανε κάτι, ρε παιδί μου, ήταν στην αφάνεια τόσο καιρό. Αυτό ξύνεται όπου έχει χουλιαμά, πάει. Ψωμπιάδη. Κάτσε ρε τώρα. Πήγε τρέι τον Αντώνη στι δηλώσει, εγώ λέει θα σε κάνω πρωθυπουργό. Τον Αντώνη λέει μετά με πούλησε. Το κάνανε. Πέρασε, λέει, τι να κάνω τώρα για να φανώ πάλι στην επιφάνεια. Θα πάω να ρίξω το Πασόκ να εκλέξω. Κάτι κι εγώ. Να φανεί. Να φανεί. Ναι, πώς λέει ένας μεγάλος σοφός, λέει, έχω πρόβλημα που δεν έχω πρόβλημα, δεν έχω με τι να ασχοληθώ και δεν ασχολούνται με μένα. Φτάστε, ρε.
Λες ότι ο Παναγιώτης Ψωμιάδης στα 65, το 67 του, ωραία. Ο οποίος έκανε μια πορεία πολιτικού, βγήκε βουλευτής, ασχολήθηκε με τα κοινά, νομαρχίες, ιστορίες κτλ. Έφτασε στα 67, έμεινε απ' έξω. Ωραία. Ωραία. Δεν μπορεί, λες, να ζήσει με ένα ένδοξο παρελθόν. Σαν του Μπουφόν είναι αυτός, δεν θέλει να παρατήσει κάτι. Όχι, όχι. Ναι. Δεν μπορεί, τρελαίνονται αυτοί οι άνθρωποι άμα δεν ασχολούνται μαζί τους. Γιατί? Γιατί έχουν το μικρό βρε, φίλε, έτσι συνηθίσανε. Όμως ο πλούσιος ποτέ δεν μπορεί να νιώσει ότι θα γίνει φτωχός ποτέ. Στάσου, αυτό είναι κεντρικότης. Κεντρικότης είναι. Γιατί είναι κανένας, δεν είναι κεντρικός ο Παναγιώτης. Είναι κεντρικός. Κεντρικός χάφι είναι, όχι κεντρικός. Όχι ότι είναι πολιτικός. Κεντρικός. Μα γιατί να το κάνει αυτό. Κεντρικός πολιτικός. Να και τώρα που ασχολούμαστε μαζί του, λες ότι. Είδες πως ασχολούμαστε. Και τι το έκανε, για να ασχολούμαστε μαζί του αυτή τη στιγμή. Είδες. Έχει ανάγκη να πάει να ψηφίσει τη Φόφη με το κραγιόν του στραβό. Κραγιόν. Σε παρακαλώ τώρα, Νίκο. Φράνζα. Ήρθε ώρα για αλλαγές. Κάθε τρεις μήνες, όποιος να μην πω τους δαμπάνες βγει στο μικρόφωνο, εγώ, ήρθε ώρα για αλλαγές. Εγώ τη συμπαθώ τη Φόφη. Εγώ δεν τη συμπαθώ. Γιατί συμπαθούσα τον πατέρα. Συμπαθούσα τον πατέρα τη. Τουλάχιστον. Εκείνο του συμπαθούσα. Αδιάφορο με αφήνει μένα. Παγερά. Παγερά. Κάτσε, υπάρχει μια σχετική οικογενειοκρατία. Εντάξει. Μπαμπάς δικηγόρος, γιος δικηγόρος. Ναι. Μπαμπάς... Άμα μπαμπάς λακαμάς και εσύ λακαμάς πρέπει να είσαι. Βέβαια. Γιατί βέβαια. Για... Γιατί βέβαια. Δηλαδή... Δηλαδή πως Γιωργάκης πως έγινε αυτή η ιστορία και ο μπαμπάς ήταν καλός. Γιατί είσαι σίγουρος ότι είναι γιος του. Αυτός δεν ήξερε. Μ' αρέσει. Ναι, δεν αυτό που λύσει πολύ μπροστά. Είσαι κοινάς 50 χρόνια. Τι να πω. Εντάξει. Είναι. 3 ευρώ έδωσε εσύ. Είσαι να δώσει 3 ευρώ. Εγώ φίλε δεν ασχολούμαι με τέτοια πράγματα. Πόσα λεφτά μαζεύτηκαν, 600 χιλιάρικα. Στη μια δόση 700. Στη δεύτερη φορά δεν ψηφίζουν, μου φαίνεται, στι δεύτερε εκλογέ. Ψηφίζουν πάλι. Δηλαδή, ένα τέτοιο σκηνικό δεν μπορεί να κάνει με κάτι στυλ εκλογέ. Μπορεί να φτάσει όμω. Όχι, αυτό που λέει ο Γιάννης είναι σημαντικό. Όχι, 3 ευρώ. Δεν χρωστά. Δεν πηγαίνει με δεύτερο 3 ευρώ. Ένα 3 ευρώ. Ένα 3 ευρώ. Δεν μου λες, εσύ που ο κόσμος νομίζει χαζό είναι που έδωσε 3 ευρώ. Εγώ νομίζω έκανε επένδυση αυτός που έδωσε 3 ευρώ. Τι επένδυση εδώ. Επένδυση, θα σου το εξηγήσω. Το σκεφτώ, μου λέω, γιατί ρε φίλε να πάει να δώσει κάποιος 3 ευρώ. Ναι. Εσύ το θεωρείς χαζό. Όχι ρε, γιατί θεωρείς εγώ. Εγώ το θεωρώ επένδυση. Γιατί πας ψηφίζει μονοματεπώνυμο. Αυτοί που πήγαν ψηφίσαν 200 και 1000, για μένα πρέπει να είναι ή δημόσιοι υπάλληλοι ή συνταξιούχοι. Όχι, όχι. Σε λέει πήγα ψήφισα για να είναι. Αυτοί οι οποίοι πήγαν ψηφίζουν Πασόκ είναι για την Ελλάδα και το κράτος φύρες. Είναι αυτό σου λέω τι είναι. Συνταξιούχοι. Συνταξιούχοι. Όπως και εσύ μετά τα 60 πρέπει να τους πληρώνεις. Συνταξιούχοι φύρες. Ε, βέβαια. Φυράκλειες. Γιατί όμως το δώσαν το 3 ευρώ. Γιατί καταχωρείται το όνομά του ότι ψηφίσαν. Σε λέει κάτσε να διορίσει το παιδί μου στο δημόσιο, αν δεν είναι διορισμένο. Το παιδί του είναι στο εξωτερικό. Ναι. Μισό λεπτό. Πώς είναι στο εξωτερικό. Αφού είναι εξορισμένο. Πώς είναι στο εξωτερικό. Αυτοί που ψηφίσανε δεν είναι στο εξωτερικό τα παιδιά του, γι' αυτό πήγαν να ψηφίσουν. Οάχηρε. Για να βολευτούν οι άνθρωποι βολεμένοι. Εγώ πολλούς πασοξίδες φίλους που έχω. Τα παιδιά τους μπορεί να μην βγει, τα εγγόνια τους είναι σίγουρα έξω. Το διατάφτα θέλω να μου πει αν υπάρχει ένας ελεύθερος επαγγελματίας, έστω σουβλατζής, ταβερνιάρης, κυπουρός, υδραυλικός, αν πήγε να ψηφίσει. Στις εκλογές αυτές θέλω να μάθω. Δηλαδή θες να πεις ότι αυτή η ιδιωτική δημόσια πάλι. Ναι, το κοινωνικό προφίλ. Το κοινωνικό προφίλ του ψηφοφόρου. Εκεί εντάξει πρέπει να ήταν συνταξιούχοι και δημόσιοι πάλι αυτοί που πήγαν να ψηφίσαν. Εγώ λέω ότι ήταν φίλοι. Εγώ λέω ότι ήταν φίλοι για την ελληνική κοινωνία. Αυτοί που πήγαν εσύ και το θέλεις αλλιώς, εγώ το λέω αλλιώς. Κάποιοι δηλαδή, έχουν οι απόψεις μας. Αν μου πεις, παιδί μου, πήγα και ψήφισα και αρχικό στο κόμμα και τα λοιπά. Πόσο ετών είσαι, 60, φύρα είσαι, 65, φύρα. Φύρα. Δηλαδή δεν σου φανεί παράξενο να 20χρονος πήγε ψήφισε αυτές τις εκλογές. Ο γέρος που πήγε και ψήφισε είναι συνειδητοποιημένος. Αυτό. Ο άλλος είναι βλαμμένος. Ναι. Μόνο κάτω από 40 χρονών, αν πας να ψηφίσεις, πρέπει να είσαι βλαμμένος. Ή κάποιον να έχει συμφέρον, φίλε. Δεν γίνεται. Ή να έχει μεγάλη υποχρέωση. Ναι, αυτό σου λέει υποχρέωση. Ή να έχει μεγάλη υποχρέωση να σε διορίσαν, να σε κάνανε, να σε δώσανε δουλειές. Για δημόσιο υπάλληλο. Δημόσια, λέω, ξέρω εγώ. Ή σου ξέρω εγώ, αυτός που χτίζουν, πώς λένε, πολιτικός μηχανικός, σου δώσαν δουλειές. Ναι. Πήραν τα έργα εκεί στους δρόμους. Ναι. Στα γαλίκια, άσφαλτο. Είναι και το άλλο. Υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι δεν είναι αγνώμονες. Θα το δούμε και από την άλλη πλευρά. Δηλαδή. Λέει 250.000 πήγαν ψηφίσα, 230.000. Αυτοί μείναν Πασόκ. Δεν γίνανε ΣΥΡΙΖΑ. Δεν γίνανε Χρυσή Αυγή. Όλοι αυτοί. Ναι, είναι πολλοί ψήφοι για να είναι Πασόκ. Εγώ τους γουστάρω αυτούς τους γέρους που πήγαν και ψηφίσαν. Γιατί σου λέει, εγώ Πασόκ ήμουνα, Πασόκ θα παραμείνω. Εντάξει, εγώ τους παραδέχομαι διότι έχουν υποχρέωση. Πες το και έτσι. Μπορεί να είναι κατά κάθια της κοινωνίας φύρες, να πούμε. Εντάξει, άχρηστα όντα και ζουν εις βάρος ενός κράτους που εμείς αγαπάμε την Ελλάδα και λέμε. Τώρα εσύ την αγαπάς την Ελλάδα, πιο μπροστά με ροκάμα του να σε δώσει. Σαν κράτος. Σαν κράτος, σαν εταιρεία. Σαν δημόσιο ταμείο. Άλλο έθνος, άλλο κράτος. Όχι, εγώ είμαι με το κράτος. Εσύ με το κράτος δεν είσαι. Είμαι με το κράτος. Άστο. Μέχρι τώρα. Ναι, όχι, θέλω να πω, δηλαδή μπορεί να είναι φύρα για το κράτος αυτή. Αυτό ναι. Να είναι φύρα.
Αλλά από την άλλη μεριά μπορεί να σου πει, κυρία μου, εγώ είμαι ιδεολόγος. Δεν είμαι προδότης. Ιδεολόγος είναι πήγα... μια παιδιά στο δημόσιο. Εγώ πρέπει να δείξω ότι τους ψήφισα. Είμαι πασόκομος, κύριε Λέει. Τέτοιο πασόκι εγώ είμαι. Δεν έγινα ντε και καλά, ξέρω εγώ, από πασοξίδες γονείς να το παίξω τώρα εγώ πασοκό αναθρεμένος και να το παίξω, ας πούμε, Χρυσαυγίτης. Δηλαδή, τώρα μου πει τώρα ένας 40 χρονών. Τι ψηφίζεις, Χρυσή Αυγή. Εγώ ναι, πες ότι είμαι εγώ, Χρυσή Αυγή. Αν ο μπαμπάς σου δεν είναι το ακροδεξιός, δηλαδή παπαδοπουλικός, πατακός ίσως να είναι παραδοσιακός και τα λοιπά, δεν σε λογιάζω. Μην ούτε εγώ το λογιάζω. Δεν σε λογιάζω, δηλαδή να είσαι πασόκος ή φλωρονεοδημοκράτης. Όχι, νεοδημοκράτη το δικαιολογώ γιατί παίζει. Φλόρι. Νεοδημοκράτη όμω από Μητσοτάκη και πριν. Είναι δυνατό τώρα, είδε τι μάπε των χρυσαυγητών, πώ είναι οι μάπε. Αγριοπέ. Δηλαδή τώρα φαντάζω τώρα, οι νεοδημοκράτε οι παλιοί είναι σαν Golden Boy. Σαν, γιατί νομίζεις, σαν Αριανή δεκαετία του 80 έτσι, είναι. Του 70. Αριανό, δεκαετία του 70. Γαλανό μάτι, λευκή επιδερμίδα. Ναι. Πονηρό. Ναι. Δηλαδή φαντάζω το Λάκη Ιωαννίδη. Θα το δει στον δρόμο. Ωραία. Ο Λάκη Ιωαννίδη. Τι ομάδα είναι αυτό. Δεν μπορεί να είναι παοξή αυτή η μούρη να πούμε. Αυτό το αρπακτικό, ας πούμε, βλέμμα. Δεν είναι, λες, Λάκης Ιωαννίδης. Δεν μπορεί να είναι, ας πούμε. Φαντάζεσαι ποτέ. Κατάλαβες τι θέλω να σου πω. Τον Πατακό και τον Τερτιλί κομμουνιστές, ας πούμε, μούτρα τέτοια. Σου φαντάζεσαι ποτέ. Ούτε αυτούς μπορεί να φανταστεί. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Ναι. Ναι. Δεν γίνεται. Είναι μερικές μάπες. Φαίνεται. Οι οποίες, να πούμε, φαίνονται ναι. Τι είναι, τι δεν είναι. Ναι. Εγώ που έχω κάνει διατριβή στην ψυχολογία σε αυτή τη δουλειά εδώ πέρα που είμαι τόσα χρόνια. Ναι, εγώ τον κόβω τον άλλον από 400 χιλιάδες. Δηλαδή, μπορεί να μην πει ότι του Μίκη Θεοδωράκη τα μούτρα. Ότι είναι να ήταν ανακριτής στη Χούντα, ξέρω εγώ. Ναι. Να είναι ανακριτικός. Η μάπα του Θεοδωράκη. Η μάπα του Θεοδωράκη έχει κάτι το απλανές, έχει κάτι το αφελές. Έχει κάτι το εξωγήινο, έχει κάτι το βλέμμα πάει μακριά. Δηλαδή, ενός φυσιολογικού ανθρώπου το βλέμμα μπορεί να πάει, ξέρω εγώ, 10 μέτρα, λέει παράδειγμα. Αυτού μου πάει 50, 100, 200 μέτρα. Τεράστιο ταλέντο. Τεράστιο ταλέντο. Τεράστιο ταλέντο. Τρία στιχάκια. Είναι ο μόνος να πούμε συνθέτης που τραγουδούσε στις σχολικές εορτές. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Πώς θα γίνει, τι θες, δεξιά να είναι. Το μόνο πράγμα που μετάνιωσα όταν ήμουν μαθητής δηλαδή. Τι μετάνιωσες. Απλά εντάξει, δεν ένιωθα τότε μικρό παιδί. Ήμουν στο γυμνάσιο. Στο γυμνάσιο, ρε φίλε, εγώ τραγουδούσα στις γιορτές με τη χοροδία. Πώς το εκμεταλλεύτηκα. Τα τραγουδούσα τα τραγούδια εγώ. Ήμουνα στα. Πού να ξέρα τότε, τι τραγουδούσα, δεν ήξερα. Ναι, κακός. Λάθος. Δεν έπρεπε να με αφήσουν να τραγουδήσω. Το 1985, τον Νοέμβριο, 17 χρονών, πρόθεσα. Ναι. Σε ένα δίλημα, ας πούμε, που τότε καταλάβαινα τα πράγματα. Έχω το δίλημα. Κόστα. Είχα πρόεδρος 15 μελούς συμβουλίου. Και εσύ πρόεδρος έγινε. Ναι, ήμουν πρόεδρος. Επέρασα κι εγώ. 630 τα παιδιά, πρόεδρος του σχολείου εγώ. 630. Καταλήψεις έκανες. Όχι ποτέ, ήμουν ενάντια. Δεν με λες. Και πώς σε βγάλανε τότε, γιατί σε βγάλανε. Σε νοιάζεσαι. Εμείς δεν βγάζαμε πρόεδρο 15 μελούς, αν δεν υπόσχονταν κατάληψη. Φτάνει 17 Νοεμβρίου, ναι. Την προηγούμενη εβδομάδα με καλούν επάνω οι καθηγητές, οι τεμπελχανάδες να πούμε. Ναι. Επάνω. Από κενό ήταν. Μου λένε σε κενό, είναι σε κενό. Ραπτόπουλος επάνω, ξέρω εγώ και τα λοιπά. Λέει, πρέπει να ψηφίσετε, λέει, τι τραγούδι θα βάλετε να πούμε στην εθνική γιορτή. Βέβαια. 17 Νοεμβρίου. Ωραία. Λέω τι παίζει, καταλάβω. Εγώ είμαι λέω με τον Αλέφαντο τώρα ήμουν. Λέω στο Μακεδονία Παλάς, πολιτή στον Ηρακλή. Δύσκολα είσαι. Ναι, εγώ ήμουν σε άλλο κόσμο. Άσε με το προπόνηση, αυτό. Και τι διαλέγεις. Έπαιζε, θυμάμαι, θα σου πω, περίμενε. Θα σου πω, έπαιζε. Ηρακλής Παναχαϊκή πρέπει να παίζει. 2-0 εδώ. Παίζει, ναι. Ήμουνα στο ξενοδοχείο το Μακεδονία Παλάς με τον Αλέφαντο και μιλούσαμε για το μάτς με Ανέλη εκεί 32 χρόνια πριν. Πώς θα κατατροπώσει τον Τέζο Μπούτζακ που ήταν προπονητής στην Παναχαϊκή. Θα του πιω το αίμα του Ούγκου, θα το διαλύσω, θα τον κάνω από το πρώτο ημίχρονο. Έτσι θα βγάζω τον κοφίδι απ' εδώ. Καθόμουν εγώ. Κάτω ο Παύλου. Ναι, τηλέφωνα δεν είχε, πάω σχολείο. Πού ήσουν να λέει την πρώτη ώρα, ήμουν λέει στο Μακεδονία Παλάς και συζητούσαμε με τον Νίκο Αλέφαντο. Τον Νίκο Αλέφαντο. Μπορεί να κάνει να πούμε λίγο με τον Αλέφαντο. Συζητούσαμε με τον Νίκο Αλέφαντο. Λοιπόν, προπονητής του Ηρακλέους. Δεν έδινε κανένα καρσόνι τότε αυτό. Είχε πλακώσει ένα ταξιτζί. Τον κυνηγούσε όλοι οι ταξιτζίδες της Θεσσαλονίκης επί ένα μήνα κρυβόταν με μπράβο. Είχε κοπανίσει ένα ταξιτζί, είχε μια παρεξήγηση εδώ. Ναι, και τον ορμήξαν εκεί τότε ταξίδι με τα CB και τα λοιπά. Πήγανε, τον ορμήξανε να πούμε και την γλίτωσε. Για παράς το 85, τον κοπάνισε. Τον κοπάνισε τον ταξιτζίδι, δεν ένιωθε ο Αλέφαντος. Μετά πήγαν οι ταξιτζίδες να τον ορμήξουν τον Αλέφαντο, βρήκε κάτι μπράβος εκεί, κάτι αυτή ο Θεοδωρίδης τον έδωσε. Τέλος πάντων. Λέει, έχουμε θέμα, λέει, με το σχολείο. Τι ορτή και τα λοιπά. Είναι ορτή να στρώσεις. Τι ορτή. Τι ορτή, λέει, είναι αυτή.
17 Νοεμβρίου. Ωραία, λέω, τι έγινε, λέω τότε κτλ. Αυτό και αυτό και αυτό. Και υπάρχει, λέει, μια διαμάχη. Τι διαμάχη υπήρχε? Μαλώνουν, λέει, οι 7 από τη μια μεριά, εγώ μόνο στη μέση. Ναι. Και 7 από την άλλη μεριά. Γιατί μαλλιού. Ναι, ήταν 7 μακίτες και 7 κνίτες. Κατάλαβα. 7 μακίτες και 7 κνίτες. Μακίτες. Μακίτες, ρε, όχι μακέτες, μακίτες. Μακί ήταν η Νέα Δημοκρατία. Εντάξει, εγώ ότι τέτοια, ναι. Και οι άλλοι ήταν κνίτες. Οι μακίτες ήταν από πλούσιες οικογένειες, ήταν αυτοί στο Μέγκα που δούλευε η Λευκή Γεωργάκη, να πούμε. Και, τα λοιπά. Και από την άλλη μεριά ήταν κάτι κουλτουριάριδες, κάτι αριστερές, κάτι σκηνοθέτηδες, οι Χάλκου και τα λοιπά. Ο Σαπουνάς και κάτι τέτοιο. Λέω, τι να κάνω εγώ τώρα, βρίσκα στη μέση εγώ τώρα. Λέει, προτείνουν, λέει, του Μίκη Θεοδωράκη το Χελιδόνι για να μπει στο σχολείο. Ναι. Λέω, το Χελιδόνι. Όχι, λέει, οι άλλοι, λέει, είναι αντίθετοι, λέει, θέλουν να μπει ο Ρόμπερτ, λέει, Williams. Λέω, τι να πει ο Ρόμπερτ. Αυτό έκανε τη λάμψη, ρε φίλε. Τι να... Όχι, ρε, τραγουδιστή, ρε, ο Ρόμπερτ Βίλιαμ. Ρόμπι. Ο Ρόμπερτ Βίλιαμ δεν συνδέεται στη λάμψη. Όχι, ρε, ο Ρόμπιν Βίλιαμ, ο τραγουδιστή. Τη νεοδημοκράτη δεξιότατο. Το θυμάσαι? Δεν το θυμάσαι, μικρά είστε εσεί. Τι τραγούδι είναι αυτό? Εγώ λέω να πω στη μέση, ήθελα να χέσει συμβιβαστικά τα πράγματα. Να βάλω ένα του πάριου, λέω εγώ. Τι πάριου να πάρει. Με πιάνουν από τη μια αυτή, θα θεωρήθηκε μεγάλο γεγονός αυτό. Απ' την άλλη, ωραία μου, τον πελά μου, βρήκα τον πελά μου. Με πιάνουν οι αριστεροί καθηγητές. Μίζα. Ιστορία, λέει, τι έχεις? 17. 15, 19. Στο λέω εγώ όπως μου το είπαν. Ιστορία, λέει, κορμού, ήταν για ένα μάθημα ιστορία κορμού. Ναι, ναι. Λέει, ξεκινάς, λέει, είσαι στο 14, 13, 14, 18. Λέω, δηλαδή, πέρασες από τώρα. Σου λέει, πάνε εκεί και τα λοιπά. Χώρια, λέει, που είχαν σε ένα επεισόδιο, λέει, και ήσουν για αποβολή. Τι σβήνουμε. Τι σβήνουμε, λέει, αγάρα. Και αυτά. Ναι, τι σβήνουν. Άρα, σβήνουν. Μια αποβολή. Και δύο μαθήματα από το 13-14 να πάει στο 18. Από τον Εύρο, ένα, το μας ένα το Χελιδόνι, δε? Και άνοιξη πικρή. Για να γυρίσει ο ήλιος, θέλει. Ου, πουλιτάρι αυτό που λέει. Ξαλέω, μου άρεσε. Ναι, ναι, ναι. Πουλιτάρι. Και εκεί. Όχι, αυτό δωράκι, λέω. Τι να σε κάνω, ρε Κούγκα, το λέω. Τον Κούγκα το πήγαινα δεξιός, να πούμε, ο Κούγκας. Από το Γιδά ήταν, από τα μέρη τα δικά σου, ο Κούγκας. Ηρακλειδέας φανατικός, ο Κούγκας. Να βάλουμε κανένα στο μάτσο, να πούμε, το έλεγα τον Αλέφα του, έχω ένα φυσικό γορίλα, λέω. Νικολό, ναι. Καθάρισε εκεί. Πάρ' τον πρόεδρο να το βάλουμε το φυσικό, να περάσει ο Κωστάκης, έλεγε. Ναι. Τη δεξί δεν έκανα κάποια μισή μαθηματική, τίποτα τι, να σε πούν. Τι να κλα... Τίποτα δεν τα κάνανε. Τη δεξί, ρε, τι να κάνανε δεξί. Τολμούσανε το 85. Μίζα, ρε, το 85 τολμούσε να μιλήσει δεξιό καθηγητή. Σηκώσει το φουστάκι, Λιάννη, τότε, να πούμε, σηκώσει το πόδι, Λιάννη, το ελεφαντίσιο εκείνο, το ποδάρι. Είχε και ελεφαντίαση αυτή, τη βγάλανε και ωραία γυναίκα. Κατάλαβε, με την ελεφαντίαση το ποδάρι θα τραβήξει κανένα αερισμό, αεροζόλ, να το στείλει στο σουφλί. Τρελαθήκατε. Τώρα το παίζει η θλιμμένη χείρα, κατάλαβε. 480 κιλά θλιμμένη χείρα. Λοιπόν, 9,55. 7 η Παύλη. Ναι, σου μην τα λε αυτά. Γιατρός. Έτσι, καλέ. Ιταλία. Αν έβλεπε σήμερα τα πολύ αφιερώματα των τηλεοπτικών σταθμών στις προηγούμενες αναμετρήσεις εκλογής αρχηγών του Πασόκ με κεντρικές φιγούρες Λαλιώτη και Άκη, θα καταλάβαινες πόσο αγάπησαν οι σημερινοί εξιντάρδες αυτό το τίμιο κίνημα. Πω. Γιατρός. Το ξαναδιαβάζω το μήνυμα γιατί είναι σημαντικό. Αν έβλεπε σήμερα τα πολύ ωραία αφιερώματα των τηλεοπτικών σταθμών στις προηγούμενες αναμετρήσεις εκλογής αρχηγών του Πασόκ με κεντρικές φιγούρες Λαλιώτη και Άκη. Ναι. Τον Άκη τον είδαμε στη φυλακή. Ο Λαλιώτης εξαφανίστηκε. Κονόμησε στα μάτια. Ήταν έξυπνος άνθρωπος. Βραζιλία, Πανέξυπνος. Και αυτός παρέα με τον Άκη έπρεπε να είναι, αλλά τέλος πάντων. Θα καταλαβαίνεις πόσο αγάπησαν οι σημερινοί εξιντάριδες αυτό το τίμιο κίνημα. Μόνο ο Αυλονίδης μπορεί να απαντήσει εδώ. Πνεύμα και ηθική. Πνεύμα και ηθική. Το μεσημέρι ο Φωτιάδης ρώτησε τον Κόκκινο αν βλέπει τη μαρμίτα. Και αυτός απάντησε απαξιωτικά. Το κάνει συνέχεια γιατί στον πάρει τη μαρμίτα. Μήπως ζηλεύει. Μάλλον. Τον άκουσε το Φωτιάδη το μεσημέρι, ναι. Που την πήρε, σας άκουγα. Ράπο Κόκκινος πήγε στα Μουλοχτά και έδωσε την ψήφο του, έδωσε 5 ευρώ και είπε κρατήστε τα άλλα. Καλά, καλά. Άφησε και μπουρμπουάρ. Την αφήσει. Άφησε μπουρμπουάρ. Η λέξη αυτή είναι άγνωστη. Μπουρμπουάρ. Όπως είναι ο Σερ Λοκχόλμς. Μπουρμπουάρ. Δηλαδή ο Κόκκινος το μπουρμπουάρ το έχει για δύο λέξεις. Είναι μία λέξη ή δύο. Ξέρει κανεί. Δύο είναι. Εγώ ξέρω. Πώς άρα έχει δίκιο, ναι, τα αρέστα για σένα. Ναι, όχι, δηλαδή, ξέρεις, για είναι, σένα. Πουρ, είναι, πουρ, γαλλικό είναι αυτό. Πουρ, για. Πουρ, πουάρ, πίνω, πουάρ. Για να πιεις. Ναι. Έτσι να πει μετά. Πουρ, μπουάρ. Πουρ, για να πιεις. Άραγε είναι δύο λέξεις. Δύο λέξεις. Πουρ, μπουάρ. Πουρ, μπουάρ.
Για να πιεις. Για να πιεις. Ναι, έτσι. Τώρα λες ο Ψωμιάδης θα κοιμάται. Ε, δοκίμασε, έχεις το τηλέφωνο. Ψωμιάδης Παναγιώτης. Τηλέφωνο έχεις εσύ, ρε φίλε. Κάτσε να δούμε. Τι είπα τηλέφωνο. Κάτσε να δούμε. Αλήθεια τώρα, είναι live, παιδιά, παίρνει το Ψωμιάδη. Απενεργοποιημένο, κοιμάται, γέρασε. Πάει. 67 πάει, καθάρισε. Εντάξει, ρε φίλε. Τελείωσε. Γέρασε. Τον πάρω εγώ, τον κάνω σε έναν χρόνο. Το πάμε στο γυμναστήριο, το κάνουμε fitness. Γουστάρι. Άνετα μπορεί αυτό. Άνετα. Αφού κάνει και τέτοια λόγα, τα ανέβαινε. Πάμε σε έβριζε και γυμναστήρια. Και... Βέβαια. Τώρα ναι, μπορεί. 9.55 και ενώ το μήνυμά σα στο 54.340. Εδώ το ρολόι του Big Ben θα μπει εδώ. Θα... Ναι. Θα μπει το ρολόι του Big Ben. Ιστορική μέρα πάντω σήμερα. Γιατί. Έμεινε η Ιταλία έξω μετά από 60 χρόνια. Καλά να πάει. Πάει και η Ιταλία. Πάει η Ιταλία. Και μην βγουν οι δικοί μας τώρα να πούμε και να πούνε εδώ κοντζάμ Ιταλία έμεινε έξω. Εσείς μην βγουν τώρα τίποτα δικοί μας. Να δικαιολογήσουν τώρα τους μάνατζερ τώρα και αυτά τα παλιοκυκτά βρωμοκυκλώματα της εθνικής. Λοιπόν, τη σαπίλα αυτή τώρα που έβαλε αυτούς τους παίχτες και παίξαν έτσι. Είναι καλό παιδί. Ναι, εγώ τώρα σου είπα. Ο γραμμένος είναι καλό παιδί, θα του δώσω εγώ δύο συμβουλές. Πρώτη συμβουλή. Ναι. Πάρ το δόνι προπονητή. Η Δόνη ή Άγγελο για εθνική. Εγώ είμαι υπέρμαγος. Η Δόνη ή Άγγελο προπονητή στην εθνική. Προπονητή. Η Δόνη ή Άγγελο. Μα... Δόκε του το χρόνο 700 χιλιάρικα, 600. Πόσα είναι να το δώσει. Εγώ Αναστασίου θέλω. Ναι, άκουδο τώρα. Πάρ το Δόνη προπονητή. Καλύτερος είναι ο Δόνης. Πρώτον. Και δεύτερον. Δεύτερον. Μάλλον τρία. Δεύτερον. Σταμάτα να στέλνει Θεσσαλονικιούς διαιτητές να παίζουν τον Μπέο κάθε Κυριακή. Καταντάει η αηδία. Γιατί δεν παίζουν καλά. Όχι, το παίζουν πολύ καλά. Σταμάτα να στέλνει στη συνέχεια. Καλά κάνω. Θεσσαλονίκη, ο διαιτητή να παίζει τον Μπέο. Ξέρουμε ότι είναι φίλο εδώ στη Θεσσαλονίκη. Ο Μπέο. Εντάξει. Δεν χρειάζεται. Θα βγει. Θα πάει πρώτο. Φυσικά θα πάει. Γιατί να πάει. Δεν χρειάζεται να δίνουμε στίγμα. Και τρίτον. Και τελειώνω. Και τελείωσε. Αυτού του Γαλανόλευκου Λευκουφάρου του τζαμπατζίδε κόψουν στον Τοχαρτζηλίκη. Η χορηγία κόστο. Ναι, άκουδο, χορηγία σε είπε. Εάν θέλουν καιρό κρίση να πηγαίνουν τζάμπα στα γήπεδα. Να το κάνουν σε περιόδους παχιών αγελάδων. Σε περίοδο ισχρών αγελάδων που πουλάνε πατριωτιλίκη και φάρους και να πηγαίνουν τζάμπα στο γήπεδο, άμα είσαι μάγκας, κόψου στο χαρτζιλίκι. Τι θα σε κάνουνε. Θα σε κάνουνε σαν τους μόνστερς που δεν τους δίνει χαρτζιλίκι ο Κούγιας, θα σε κάνουνε ντάνα πούμε. Τι θα σε κάνουν οι μόνστερς. Οι μόνστερς. Δεν είναι σωματείο. Κόψε το χαρτζιλίκι, καταντήσει η αηδία. Αυτό το πατριωτιλίκι, τζάμπα αεροπλάνο. Τζάμπα εισιτήριο, τζάμπα τρομπέτα, τζάμπα μπερέτα. Φέγνωρη. Τακ. Άλλο. Πήγα αυτή την τρομπέτα χθες από το Φωτιάδη να την ψηρίσω, θέμα δεν μ' άφησε. Διάλειμμα λέω χειριτήρης, έχει ναι, ναι, ναι. Έχει. Διάλειμμα. Διάλειμμα. Ακούτε Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ. Θερμαϊκός, σούπερ μάρκετ και κασενκάρι. Σούπερ μάρκετ, συν κασενκάρι, ίσον πιο φθηνά και από φθηνά. Δηλαδή, είναι για επαγγελματίες ή για ιδιώτες. Εδώ είναι η ουσία. Είναι 2-1 και για ιδιώτες και για επαγγελματίες. Θερμαϊκός, χιλιάδες προϊόντα για το σπίτι και για τον επαγγελματία στις καλύτερες τιμές. Θερμαϊκός, σούπερ μάρκετ και κασενκάρι. 14ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Μηδανίων, στην περιοχή αεροδρομίου δίπλα στις Θερινές Μούσες. 2310-4747-85. Αυτή την εβδομάδα, σούπερ προσφορά σε όλα τα ζυμαρικά μπαρίλα. Η συσκευασία 500 γραμμαρίων μόνο 64 λεπτά με το ΦΠΑ. Κυρίες και κύριοι, διακόπτουμε το πρόγραμμά μας για να ακούσουμε ένα απόσπασμα δανταϊστικής ποίησης. Απλώθηκε σκοτάδι στο λαμπρό ήλιο. Βούτυρο η μαργαρίνη γύρω-γύρω. Κόκκινα περιστέρια 24 καρατίων τυποποιήθηκαν από 110 καροτσάκια. Τραλαλά. Λαλαλαλαλαλα. Τώρα θαυμάστε τα υγιεινά γαλάζια μάτια του ξυπνητηριού. Κάπου θα βρείτε έναν έφηβο σκόρο που φτερουγίζει στη βιβλιοθήκη. Και τόσο κούφια διπλοέκλασε, ώστε ξεδίψα σαν σκυλάκια δαλματίας. Σου φαίνεται παράλογο αυτό το ποίημα. Αλλά δεν σου φαίνεται παράλογο να ακούς ξανά και ξανά το ίδιο ποιηματάκι και τις ίδιες προσφορές delivery. Deliveras.gr. Βρες τώρα άπειρες, λαχταριστές, χορταστικές, αποκλειστικές, super duper προσφορές για online delivery στο πανεύχριστο υπερταχύτατο app του Delivera χωρίς να παραλογίζεσαι. Πεινάς, Deliveras. Αλήθεια. Πώς στηρίζεις μια οικογένεια όταν φροντίζεις στο σπίτι ένα παιδί που η ζωή του απειλείται από μια σοβαρή ασθένεια ή μια οικογένεια που χάνει ξαφνικά ένα αγαπημένο της μέλος? Πώς βοηθάς να κλείσουν τέτοιες πληγές? Στήριξε τη Μέριμνα.
που μετατρέπει την οδύνη της οικογένειας σε ψυχική δύναμη, ελπίδα και αγάπη για τη ζωή. Μπες σήμερα στο merimna.org.gr και στήριξε το έργο της Μέριμνας ή επικοινώνησε στο 210-6463-367. Βάλε τώρα εντελώς δωρεάν την αγγελία σου στις μετροαγγελίες της Metrospor. Παραλαβή αγγελιών κάθε μέρα, Δευτέρα ως Κυριακή, 9 το πρωί με 9 το βράδυ. Τηλεφωνήστε στο 2310-900-360 και οι τηλεφωνήτριές μας θα σας εξυπηρετήσουν άμεσα. Γραφείο υποδοχής Κωστή Παλαμά 6 Γ στα Κωνσταντινουπολίτικα. Πέμπτη, 16 Νοεμβρίου, ο Λάρι Κράμα σας παρουσιάζει το νέο του τραγούδι με τίτλο «Πες μου». Στον ερωτικό Μάρε, ναυτικός όμιλος Καλαμαριάς, θα ακολουθήσει ένα μοναδικό live. Πέμπτη, 16 Νοεμβρίου, ώρα έναρξη στις 10. Τηλέφωνο κρατήσεων 2310-444-367. Πες μου το σάγαμο και σύνεψε. Μην αγχώνεσαι για το φετινό τραπέζι των Χριστουγέννων. Το Μετρόπολης 95,5 είναι εδώ και σε προσκαλεί στη μεγαλύτερη μάχη όλων των εποχών. Ξεκινάμε. Τη μάχη της Γαλοπούλας. Να κοίτα το πουλάκι, αχ τι γλυκό πουλάκι, το πουλάκι τσίου, το πουλάκι τσίου, το πουλάκι τσίου, το πουλάκι τσίου. Συντονίσου στο Μετρόπολης 95,5 και μόλις σε ανύποπτο χρόνο ακούσεις το ρεφρέν από χριστουγεννιάτικο τραγούδι να παίζει ξαφνικά. Ρουντόλφ το ελαφάκι με καρδούλα ταπεινή. Κάλεσε στο 2310-90-90-90 και κέρδισε εσύ στη μάχη της χριστουγεννιάτικης γαλοπούλας. Τρεις κληρώσεις καθημερινά. Διεκδίκησε τη γαλοπούλα σου σαν να μην υπάρχει αύριο. Και να θυμάσαι, το δικό μας το πουλί είναι το καλύτερο. Επόμενη λακκούβα, στρίψτε δεξιά. Πού σου πάει τα μορτισέρ. Σε 2 μέτρα κλειστή στροφή δεξιά. Σε 15 μέτρα στο. Περνάει κοπάδι με πρόβατα. Ουφ, παρατρίχα. Και μου το είπε ο συνάδελφος, μου το είπε. Go the other way. Βγάλε e-way. Επαγγελματίας οδηγός, αποκτήστε σήμερα δωρεάν το e-way από τον Αυτοκινητόδρομο Αιγαίου. Κερδίστε ασφάλεια και οικονομία με τις προνομιακές τιμές e-way. Πληροφορίες στο aegeanmotorway.gr. E-way και φύγα. Μετρόπολης 95,5. Είσαι πάντα με τους πρώτους. Είσαι στην κορυφή. Relax. Να μπαίναμε στη μηχανή του χρόνου, να γυρίσαμε στο 1980 τόσο. Την πασοκάρα εκεί, τα μπαρμπούτια της. Τις... τα μπουζούκια, τα ρολόγια. Απ' εδώ η γυναίκα μου, απ' εδώ το αίσθημά μου. Τόπε παπαγάλος. Τι ωραία. Συγγνώμη κύριε, ποιος είστε. Ναι. Τα λουλούδια στην κυρία από μένα. Μην τον βλέπεις έτσι εκείνο το κοντό. Και τώρα τι. Για κοίτα το πουλάκι, το πουλάκι τσίου. Το πουλάκι τσίου. Ούτε ο Παΐσιος δεν μπόρεσε να προβλέψει τι καλά που θα περνάγαμε εμείς οι Έλληνες εκείνη την δεκαετία, εγώ θα πω. 15 ετία, 12 ετία. 15 χρόνια ήταν. Τι ήταν αυτό, ρε φίλε, τι ήταν αυτό. Το γέρο τον 75χρονο που είδε ο Χιλιτίδης που έβριζε τον Τσίπρα. Ναι. Τον έκοψε τη σύνταξη ο Τσίπρας. Πρόλαβε όμως το βρωμόγερο, έφαγε καλά. Ο 75 είναι το 42 γεννημένος. 52-62. Πρόλαβε καλό αυτός. Πέρασε επί Χούντας μια χαρά οικονομικά, πέρασε επί Πασόκ μια χαρά οικονομικά. Δηλαδή τα 25 μέχρι τα 65 έφαγε με 40 κουτάλια. Τώρα βρίζει το Τσίπρα να πούμε. Ναι. Το στείλω στο Λομβέρδο, εγώ το κάνει μια ευθανασία να πούμε, ναι. Ναι, τι. Στη Γούντα ήταν στην ΕΣΑ και στο Πασόκ στον ΟΤΕ. Ναι. Δεν υπάρχει καλύτερο. Ναι. Πήρε και 80 χιλιάρικα η ΦΑΠΑΞ, εκατομμύρια ήταν τότε, όχι χιλιάδες. Του τάφω και ο Σιμίδης αυτά με το χρηματιστήριο. Το 96, κρακ. Και έκανε το χρηματιστήριο. Και έκανε ένα κρακ. Το χρηματιστήριο. Πηγαίναν όλα τα βόδια εκεί, ταξιά είχανε. Ναι. Θα το κάνουν το ταξί, δύο ταξιά. Πάει το ταξί. Χωράφια είχανε. Κουμπίνα είχανε. Θα κάνουν τα χωράφια, δύο χωράφια. Πάει τα χωράφια.
Καλά να πάθουν. Ταλίκα. Το χρηματιστήριο, εγώ δεν λυπάμαι φουρτηγό, κανέναν. Ε? Φουρτηγό, Ταλίκα, τι θες. Εγώ δεν λυπάμαι κανέναν. Ο ένας πήρε το εφάμπαξ, μόλις το πήρε το εφάμπαξ. Νίκο, Νίκο, τα... έχω μετοχές πάρει κλωστή. Θα πετάξει πεταλούδα, θα γίνει πεταλούδα. Νίκο. Όχι, ρε, μα το τσιμέντα, τσιτάμε. Γελούσε σημαίνει. Παπαντονίου, γελούσε, έτρεπε τα χέρια. Όχι, ρε, πια τσιμέντα, αγόρασε καλά μπόκια ζάχαρη να πάρει. Πήγε να δω. Χρηματιστήριο δεν έπαιξα ποτέ. Έπαιξε ο πατέρα μου και διπλασίασε τα λεφτά του. Τα πήρε. Ωραίος, μάγκας. Μάγκας. Τα πήρε. Μέχρι και στο κομμάτι. Ήξερε να παίζει καλή μπάλα και εκτός αγωνιστικού χώρου τότε. Μα ο πατέρας μου δεν έπαιζε μπάλα με τα πόδια του. Άστα να πάνε. Καθόταν εκεί. Το μυαλό. Ήταν η μπάλα πάνω του. Το μυαλό. Έπαιζε με τη θέση. Αργός ήταν. Τεχνίτης μεγάλος δεν ήταν. Ψηλός δύο μυαλό, τοποθετήσεστε. Τι. Ναι. Τα πήρε και έφυγε. Πώς τα πολύ καλά έκανε. Το ίδιο, το ίδιο έκανε ο παππούς μου. Τα διπλασίασε. Και ακριβώς το ίδιο έκανε ο παππούς μου εμένα. Για πες τι έκανε ο παππούς. Τίποτα. Έβαλε κάποια λεφτά εκεί πέρα. Έκανε 18 εκατομμύρια 20. Πότε όμως. Τότε στο χρηματιστήριο. Στην αρχή, ναι. Παιδί μου. Καλά. Μόλις τα έκανε επί δύο, γεια σας. Όπου άρον άρον. Το έκανε διατρία στις κόρες του να πούμε. Στη μάνα μου και στη στήση του. Αυτό είναι διατρία από μένα και τελείωσε. Νοικοκυρεμένα πράγματα. 18. Νομίζαν οι άλλοι εκεί να τα κάνουμε επί 10. Πώς για, τι είναι. Ωραία, επί 10, δεν γίνεται στο κουμάρι. Εγώ έφαγα μπούλινγκ εκείνο το διάστημα. Γιατί. Τι δουλειά κάνει από το πουλε, λέω υπάλληλο είμαι. Υπάλληλο. Λέω είμαι υπάλληλο. Υποτιμητικό, ε. Ναι. Τι αμάξι έχει, ένα Fiat Punto. Fiat Punto. Παίξω στο χρηματιστήριο, ρε, να πάρει τίποτα. Φτωχό μπινέ με. Εγώ εκεί τα πήρα μπέμβε. Ναι. Εγώ ξανά υπάλληλο. Λέει τι κάνει, κουβαλήματα έχουμε αυτό το ένα τ' άλλο, έχουμε φορείες, τράπεζες αυτά. Να δωροδοκίσουμε κανέναν, να ξέρω εγώ, στην άλλη πόλη. Ναι, ιστορίες. Κανένα κρατικό λειτουργό. Πήγαινα τάδι να έπαιρνα προμήθεια. Τι δουλειά κάνεις εσύ? Εγώ άνοιξα ΑΕΛΔΕΛΗ. Τι σπούδασες? Θεολόγος. Και τι άνοιξες? ΕΛΔΕ. Μάλιστα. Εσύ τι είχες? Εγώ είχα μανάβικο. Και τι το έκανες? Το κλείσα το μανάβικο. Τι έκανες? Έκανα ΕΛΔΕ. ΕΛΔΕ. Παίζαν κουμάρι όλοι οι Έλληνες. Παίζαν κουμάρι. ΕΛΔΕ. Έκανε ΕΛΔΕ. Και με κοιτούσε και με το βλάκα. Μου είχα δώσει 400 χιλιάδες. Τώρα φταίει ο Μεσηγορής. Θα κάνω 800 με λέγα. Φταίει ο Σιμίτης και ο Παπαντονίου ή φταίνε τα βόδια που νομίζαν ότι θα κάνουν τα λεφτά τους επί 10. Ο Παπαντονίου κάνουν τη δουλειά τους. Τα βόδια φταίνε. Τα βόδια φταίνε. Φυσικά φταίνε τα βόδια. 100%. Κάνανε και συνεταιρισμό. Πώς το λένε? Πώς κάνουν αυτοί, ρε παιδί μου. Χρηματιστήριο. Εμπεριέχει την έννοια του τζόκου, κύριε. Όταν πας και βάζεις τα λεφτά σου, λέει χρηματιστήριο. Σημαίνει ότι μπορεί να τα διπλασιάζεις, να τα τριπλασιάζεις, μπορεί και να μηδενίσεις το λογαριασμό σου. Τζόκος είναι. Γιατί κατηγορείς το κράτος, λοιπόν, επειδή εσύ ήσουν χαζός και όταν τα έκανες επειδή επί τρία δεν τα τράβηξες? Τρεις μήνες με κυνηγούσε ένας φίλος μου που ήταν θεολόγος και έγινε χρηματιστής. Να με πουλήσει γκλουτ τσίπς. Πώς τα λέγανε? Να. Γκλουτ μπλουκ. Γκλουτ τσίπς. Γκλουτ τσίπς. Γλουγλο. Θα σε πουλήσω, λέει, γκλουτ τσίπς. Λέω, μπλου τσίπς. Μπλου τσίπς. Εγώ πουλούσα τσίπς κανονικά. Έτσι έβγαζα το ψωμάκι μου. Μπλου τζίνς. Τσίπς. Σαχίρις πατατάκια. Τσίπς. Μάλιστα. Ναι. Λέω, δεν τα ξέρω αυτά. Κάτι το οποίο δεν ξέρω, δεν ξέρω. Άσε, λέει, ξέρω εγώ. Αφού ήξερε εκείνος. Τρεις μήνες με πέδευε 90 μέρες. Ερχόταν κάθε μέρα. Blue chips από κάτω. Αλλιώς έβγαλες και γκουαμένα τότε, ρε. Τι? Έδινες κάρτα, χρηματιστής έγραφε. Μέχρι και σύριαλ είχε κάνει. Θυμάσαι με τον Τσαρούχα και την άλλη, την Ελένη Γιώγα. Πώς λέγονταν, το φύγαμε, ρε. Το θυμάσαι το σύριαλ. Φύγαμε, πω. Από Τσαπασχάλη Τσαρούχα και Γιώγα. Με την Ταλίκα που ήταν ταλικέρι ο Τσαρούχα. Ναι. Ήταν ένα που, πώς το λέγανε τον ηθοποιό. Σωσίας του Φωτεινάκη, ρε, που έχει τη σχολή οδηγών, πώς το λέγανε τον οδηγό, τον ηθοποιό. Ναι, ονόματα. Ο Μάινας, ρε. Α, ο Μάινας. Ο Στέλιος. Ο Στέλιος Μάινας. Είχε γκόμενα την Ελένη Γιώγα, αλλά η Γιώγα... ναι, ερωτεύτηκε τον Ταλικέρι, τον Τσαρούχα. Το σύριαλ είχε χαρακτήρα, πώς το λένε, έδειχνε το σύριαλ. Το σύριαλ τι έδειχνε? Ήταν ένας Ταλικέρης, καλή ώρα σαν και εμένα, ένας άσχετος. Ο οποίος, να πούμε, έκανε αυτές τις δουλειές. Βλέμμα ηλίθιο Τσαρούχας. Πιο ηλίθιο βλέμμα σε ηθοποιό, σε άνθρωπο δεν έχω. Δηλαδή, τρεις ανθρώπους έχω δει με ηλίθιο βλέμμα. Ένας είναι ο Πασχάλης Τσαρούχας. Ο άλλος είναι ο Χάβος ο προπονητής και ο άλλος είναι ο Κωστένογλου. Πιο ηλίθιο βλέμμα από αυτούς. Δεν λέω ότι είναι ηλίθιοι άνθρωποι, πανέξυπνοι. Και καλή οικογένειά και τα λοιπά. Το βλέμμα, λέω. Το βλέμμα, το πιο ηλίθιο βλέμμα. Πασχάλης Τσαρούχας. Ελένης Γιώγα χάθηκε κι αυτή. Τι έδειχνε? Έδειχνε και το φτωχικό του Πασχάλη Τσαρούχα. Δηλαδή, ο Πασχάλη Τσαρούχα ήταν η καβάντζα. Αλλά όσοι βλέπαν το σύριαλ.
Ναι. Και ο τέταρτος ο μπαμπά. Ναι. Μου στέλνει σημείο ο Κασαβίτης να το πω. Γιατί μου το γράφεις, το ξέχασα, ναι. Μπαμπά. Γιατί δεν ρωτάς ένα μεσημέρι γιατί απαξιώνει το επίπεδο της μαρμίτας, ποιος νομίζει ότι είναι. Δηλαδή είμαι σίγουρος ότι δεν έχει έρθει ούτε στο μαγαζί ακόμα. Καλά στο μπακάλι. Για ποιο λέει, τι είναι αυτό, θυμάμαι. Τι έχει βάλει με το κόκκινο, 3.48. Έλα ρε, το Γρηγόρη, να μην πειράζει το Γρηγόρη. Άμα ποιος πάρει... είναι, ποιος, ο 3.48. Πάντως είναι καλός κουμαρτζής ο 3.48. Ό,τι στοίχημα να έβαζε θα το έπαιρνε πάντως. Ναι. Τις προβλέψεις του πέφτει μέσα. Ναι. Κοίταξε, ο κόκκινος του είχε γίνει πρόταση να έρθει στη μαρμίτα. Πολλές φορές. Ναι. Αλλά είπε και το αιτιολόγησε ότι εγώ, κύριε, είμαι δημοσιογράφος. Ναι. Τα παιδιά είναι οπαδοί, δεν μπορώ να έρθω εκεί ως οπαδός. Του λέω, δεν σου μπορεί να έρθεις ως οπαδός. Του είχα κάνει πρόταση τα. Πόσα χρόνια κάνω τη μαρμίτα, 15. Όχι. 10 χρόνια. 11. 11 χρόνια που κάνω τη μαρμίτα, έχει γίνει πρόταση στον κόκκινο. Έχει έρθει η μαρμίτα 2-3 φορές. Και του έχει γίνει πρόταση να έρθει κανονικά. Κοίτα, η μαρμίτα όμως δεν έχει εκείνο το σκληροπυρωνικό που είχε πλέον. Δηλαδή, πλέον όλοι έχουμε. Εντάξει, αγαπάμε μια ομάδα, αλλά έχουμε άποψη και για τις υπόλοιπες ομάδες, για αυτά που βλέπουμε. Είναι άλλη εποχή. Ναι. Ο χουλιγκανισμός. Τώρα άλλαξαν τα πράγματα, ρε παιδί μου. Δεν είναι εκείνο το σκληροπυρηνικό. Έτσι. Η δική της κουλτούρα κάθε φορά, κάθε εποχή. Όλα τα παιδιά εκεί σχολιάζουμε γενικά την αθλητική επικαιρότητα. Δεν είναι μόνο στραβοστομιά, πρέπει να ξέρει τι είναι το εξάρι, τι είναι το οχτάρι, τι παίζει κάτι. Αλλάξαν τα πράγματα. Κάθε εποχή έχει τα δικά της ήθη και έθιμα. Θα πρέπει... μπάλα, θες για χούλια, αλλά δεν είναι μόνο στραβοστομιά τώρα πλέον. Έχει ειδόνιδον μεζέδες η μαρμίτα. Χθες είχα το Φωτιάδη, ας πούμε. Ο Φωτιάδης έγραψε φοβερά. Ατραξιόν. Είναι χαρακτηριστική περίπτωση ποντίου ανθρώπου δηλαδή. Τώρα βέβαια με πήραν κανένα δυο πόντι και λέει το έκανε εξεπίτηδες, λέει διότι. Θες να μειώσεις τους ποντίους δηλαδή. Όχι, λέω, τους σε κατηγορήσανε. Τους αναδεικνύει όλο τους ποντίους γιατί είναι άνθρωποι που έλεγα εγώ ότι είναι πονηροί. Να, που υπάρχουν και άνθρωποι οι οποίοι δεν είναι. Αγνοί. Είναι αγνοί. Έτσι. Ναι, πώς θα γίνει. Δεν είναι, ρε, αυτό είναι αδιαφυσβήτητο. Είναι αυθεντικό το παιδί να μου φωτιάζει. Βέβαια. Κάνει την αυξομοίωση στη φωνή, το ρουθούνι εκεί το μεγάλο το πονδιακό. Αγόρι μου. Είναι μορφή μεγάλη. Δεν μπορέσαμε να συνονοηθούμε με τη βροχή εκεί πέρα. Αυτό πώς δεν το κάναν βίντεο, ρε φίλε, με τη βροχή. Πώς δεν βρέθηκε ένα έξυπνο να το κάνει. Να γίνει το γέλιο της αρκούδας. Με τη βροχή. Πηγούνι τσαγανέας και έτσι να πω. Πω, ρε φίλε, τι γέλιο. Τι άλλο έχει η κοινωνία να πούμε εκτός από τα μάτς, εκτός από την Ιταλία που επεκλείστηκε, εκτός από την Ελλάδα. Πήρε κανένα τηλέφωνο να σου πει για τα λογιστικά, τι έγινε τώρα. Δεν έμαθα εγώ τίποτα. Είχε μπει τα εθνική πλήρη αγωνιστική κίνηση. Τι είδες. Ο Άρης μπήκε μέσα 30.000 ευρώ. Τελικά είναι αλήθεια αυτό που. Για β' εθνική λέω, άσε την Μπόκα, πάει η Μπόκα. Φρέσκα κουλούρια. Με λογιστικά θες να μιλήσεις. Για το πρωτάθλημα θα με πεις τώρα. Όχι μόνο μπήκε μέσα. Μπήκε μέσα. Αλλά. Πες το, θέλω να μάθω λεπτομέρειες. Εγώ είμαι ενημέρωτος. Ρε παιδί μου. Είναι ικανός να το παίξει και διπλό. Είναι τόσο ανόητος δηλαδή. Δεν είναι πονηρός. Δεν είναι. Εγώ άκουγα, αλλά δεν το βλέπω. Δεν. Ο άνθρωπος είναι του μεροκάματου. Είναι... του μεροκάματου. Καλός άνθρωπος είναι. Μήπως δουλεύει και πυλοφόρη στην οικοδομή. Πυλοφόρη. Ναι. Τι πυλοφόρη. Λες ο άνθρωπος είναι του μεροκάματου. Εγώ το συμπαθώ τον Καρυπίδη. Εγώ δεν θέλω. Ο μοναδικός παράγων. Ναι, ναι. Ο οποίος μπορεί να πάει τον Άρη από την Γάμα Εθνική στην Α. Ναι. Το πάει σχετικά με μικρά χρέη. Εντάξει, υπάρχει για πρόβλημα. Πολύ αργά όμως. Ρευστότητα. Πολύ αργά. Δύο χρόνια στην κάθε κατηγορία δεν μας πάει καλά έτσι. Δύο χρόνια στην κάθε κατηγορία. Το τμήμα marketing του Άρη δεν μπορεί να εκμεταλλευτεί τον λαό. Είναι ένα θέμα αυτό. Ενώ ο φίλος μου ο Ολλανδός στον Ηρακλή το έργο το πηγαίνει. Πήγε, μάζεψε λεφτά, βρήκε χορηγούς τώρα το Γενάρη. Το Γενάρη μου είπε ότι. Θα πάει να βρει κάτι φραγκά του Ηρακλειδής και του έχει πει ότι τα λεφτά δεν τα φάνε. Αμαρτίες, τι ο Ολλανδός είναι τίμιο. Ο Ολλανδός δεν είναι μέσα στα πράγματα, θα τον διώξουν. Το δεν το διώχνουν τον Ολλανδό. Ο Ολλανδός το είναι ο ακρογωνιαίος λίθος τη επανεκκίνηση του Ηρακλή. Εάν δεν ήταν. Εμείς σε κάνουν καμιά μόντα στη Β' ή στην Α' Εθνική. Εάν δεν ήταν ο Ολλανδός. Αν δεν ήταν ο Ολλανδός. Αν δεν ήταν ο Ολλανδός. Εγώ είχα διαφωνήσει. Λέω Ηρακλή αμπελοκήπων. Αλλά αν δεν έχει σημασία. Αλλά αν δεν ήταν ο Ολλανδός. Επανεκκίνηση τέτοιου είδους δεν θα γινόταν. Πήγε, πλήρωσε εκεί τα ρεύματα. Πήγε, έφτιαξε τα γήπεδα στη Μίκρα. Πήγε, έβαψε μόνος του. Είναι αυτό που λέμε, ρε παιδί μου, στη ζωή. Έχει καλή πάρλα, πρέπει να σε πείσει. Εμένα να πάει σε 50 άτομα να πάρει λεφτά για τον Ηρακλή, 10 θα του δώσουν. Yeah. Είναι καλό στην πάρλα. Και αυτό το σημαντικότερο για τον Ολλανδό είναι ότι ο άνθρωπος έχει μεράκι. Και όταν στη ζωή κάνεις κάτι με μεράκι. Σπάνια αποτυγχάνεις. Ο άνθρωπος έχει
Μεράκι. Άρα τα λεφτά που μάζεψε πήγαν στον Ηρακλή. Στα βαψίμα, τις μπουγιές, στα ρεύματα. Ναι. Αυτό δεν θα μου πεις. Ο Ηρακλής λοιπόν στο κομμάτι του ρεύματος. Καταρχήν είναι πληρωμένο. Άρα από αυτό που λες. Ναι, άρα από αυτό που λες. Περίμενε. Σπίτια είναι νίκια πληρωμένα. Στον Ηρακλή είναι πρώτο. Για Θεσσαλονίκη, πλην ΠΑΟΚ, είναι πρωτόγνωρα αυτά τα πράγματα. Άρα αυτό θα πρέπει εδώ να βγούμε και να πούμε το καλό. Ναι. Και να το αναδείξουμε. Δεν είναι κολοπεδαλίκια για να κάνουμε δηλαδή. Είναι κάτι το οποίο όμως δεν μπόρεσε ο πρόεδρός μας να μπορέσει να το πετύχει με τον κόσμο του Άρη. Γιατί δεν θεωρείται από τον κόσμο του Άρη αυτή τη στιγμή αξιόπιστος. Κοίταξε. Δεν θεωρείται από τον κόσμο του Άρη αξιόπιστος. Τέσσερα χρόνια η ομάδα σε Β και Γ εθνική. Εσείς οι Αριανοί είστε και. Αυτοί οι Αριανοί. Είστε και λίγο. Τι είμαστε λίγο. Δεν είναι κακιά φάρα είστε. Τι είμαστε λίγο. Δεν είστε καλή φάρα τώρα. Τι θα πει καλή και κακή φάρα. Αιτιολόγησε το. Αιτιολόγησε. Φάρα θα πει ότι ρε παιδί μου, ο πρόεδρος δεν έχει πολλά λεφτά. Ωραία. Ξέρει να διοικήσει, έφερε τον άλλο το βρούτο να πούμε. Ωραία. Το μυροφορείο. Ο κόσμος πήγε με την μπόκα και το στήριξε αυτό εδώ. Τρίχες. Μην βγήκε μας πει ότι μπήκαμε μέσα. Μέσα μπήκε. Ούτε καν. Βρε μέσα ούτε μπήκε. Καν. Δεν το δεχόμαστε. Δεν το δεχόμαστε. Μπήκε δεν το δεχόμαστε. Μπουτίκ. Δεν το δεχόμαστε. Δηλαδή μπουτίκ, ας πούμε. Δεν το δεχόμαστε. Μπουτίκ. Δεν έπρεπε να τυπώσουν 5.000 φανέλες του Γκάλι 20 ευρώ τη μία να την πουλήσουν εκεί έξω. Να είναι ο Γκάλι να έχει υπογραφέ. Αυτό ένα που πρέπει, τίποτα. Ένα παράδειγμα σου λέω. 3-6-18. Ήρθε και ο Γκάλι. Ναι. Κάθισε εκεί πέρα ο Γκάλι. Ναι. Λεφτά βγάλατε από τον Γκάλι. Όχι. Δεν βγάλω. Τι λεφτά να βγάλουμε από τον Γκάλι, δηλαδή. Ρε να πουλήσει φανέλες, ρε να κάνει υπογραφή, ρε να υπογράψει ο Γκάλι. Αν το πει ρε Γκάλι, θα πάρει και εσύ κάτι για το μωρό που έχει. Θα πάρει και εσύ. Μάρκετινγκ. Έχει όλες ανάγκη ο Γκάλι να πάρει ψίχουλα. Θα ξεφτυλιστεί ο Γκάλι τώρα να πάρει ψίχουλα. Δεν έχει ανάγκη ο Γκάλι. Αλλά στην πλάτη του Γκάλι θα μπορούσατε να βγάλετε και 30.000 ευρώ. Θα πάει εκεί ο πρόεδρο. Είναι επιχειρηματικό μυαλό να πει Νίκο, βοήθησε μα, φίλε. Σου πω εγώ το άλλο. Έπαιξε Άρης Μπόκα Τζούνιο. Ναι. Ωραία. Πήγαν 17, 18, 15, 20 πόσε χιλιάδε κόσμο πήγε. Ναι. Αν έπαιζε ο Πάοκ με την Μπόκα Τζούνιος, λέμε τώρα παράδειγμα, πόσοι ναι πολιτικοί θα ήταν στις κερκίδες. Όλοι. Είχατε ένα πολιτικό ρε ξεφτύλα και ο Τσοχατζόπουλος ήταν εκεί. Περίμενε. Είχατε ένα πολιτικό εκεί πέρα. Δηλαδή, περίμενε για τον Πάοκ που λες, ναι, στην Τούμπα. Ναι. Αν εξαιρέσεις τον. Πώς λένε, ναι, τον Τσακαλώτο. Ναι. Πόσοι άλλοι πολιτικοί πήγαν. Ο Τσακαλώτο. Ο Τσακαλώτος πήγαινε. Πού πήγε, πού τότε πήγε. Που είχε πάει ρε παιδί μου στο παιχνίδι με ποιον ήταν πρόπερς, δεν θυμάμαι. Παρέλαση πολιτικών. Παρέλαση πολιτικών. Ποιο Τσακαλώτο. Ο Τσακαλώτος καλά και μούρι παοξίδι και εκεί την άγρια την απολύτικη. Αυτά την εδώ που λες. Τι αυτά εδώ που λέω. Δηλαδή τι πρέπει να βγει ο κόσμος να πει φέρε πολιτικούς εκεί πέρα. Άλλο. Αυτά πρέπει να κάνει ένα σωστό τίμο ο πρόεδρος. Το να μάρκετινγκ κάνει σου σε λέω βρε. Το όχι μου. Αυτού που διοικεί. Μου. Μου. Τι μου εγώ κάνω το μάρκετινγκ. Είδα και σένα το μάρκετινγκ σου. Καλό είναι. Εγώ κάνω marketing ή ο Κοσμάκης που πάει και δίνει τα εισιτήριά του και πηγαίνει στο γήπεδο. Αυτός κάνει marketing. Ο πρόεδρος είναι υπεύθυνος για το marketing της ομάδας. Άρα όχι, θα απευθύνεσαι σε δεύτερο ενικό όταν λες για τον Άρη αυτή τη στιγμή. Δεύτερο ενικό, όχι τον κόσμο που πήγε 17.000. Υπέρβαση για μένα ο κόσμος που ήταν με την Boca Juniors. Υπέρβαση. Θες τον απάντηση. Υπέρβαση ήταν ο κόσμος που πήγε. Άντε ρε πανηγυριτζίδες με ναι την Καλυθέα 2.000 ήσασταν. Τι θες να πάνε με την Καλυθέα. Άρε πανηγυριτζίδες. Καλά κάνουν όσοι γουστάρουν. Όσοι γουστάρουν θα πάνε. Όσοι γουστάρουν θα πάνε. Όσοι γουστάρουν θα πάνε. Όσοι γουστάρουν θα πάνε. Κυριακιτζίδες. Ο Ηρακλής είχε πιο πολύ κόσμο από τον Άρη. Με το μακεδονικό ένα το κρατούμενο. Η δόξαδρά μας είχε πιο πολύ κόσμο από τον Άρη. Εγώ σου είπα ότι στο Χαριλάου θα δεις κόσμο την πέμπτη αγωνιστική και μετά. Όταν η ομάδα κάνει πέμπτη αγωνιστική και μετά θα δεις κόσμο στο Χαριλάου. Με την Παναχαϊκή θα δεις κόσμο στο Χαριλάου. 80 άτομα στα Τρίκαλα. Στο Χαριλάου και πανηγύριζε στον κόσμο. Με την Παναχαϊκή θα δεις κόσμο στο Χαριλάου. 2018 θα δεις κόσμο. Με την Παναχαϊκή θα δεις κόσμο. Πάτε βοηθήστε τον ανθρωπάκο εκεί πέρα που σας βγάλει η Αλφαεθνική. Σας έφερε παίκτες ένα προπονητή ωραίο. Άμα είναι να βοηθήσουμε για να μας βγάλει. Όχι. Να το κάνουμε και μόνοι μας ρε φίλε στο φινάλε. Ναι. Να ξαναβάλετε τον Άρη μέσα. Να κάνετε τη λέσχη. Γιατί. Να φάτε και τα τούβλα από το Χαριλάου. Γιατί κάτσε με τον Χαριλάου. Το Χαριλάου βλέπω είναι φρεσκουβαμένο και το χορτάρι χάνει. Ναι, και το χορτάρι λες έχουν περάσει παρελάσια γελάδια εκεί πέρα. Άντε τώρα. Για μια χαρά είναι ο Καρυπίδης για τα δεδομένα του Άρη. Να πούμε. ΠΑΟΚ ζούμε ο ενοχλητικός Νεαπολίτης. Μας ενοχλεί πολύ αυτό. ΠΑΟΚ ζούμε πρωτάθλημα να δούμε. Με τρόπο
Α ή Β και εμείς να ψηλωθούμε. Γιατί με τα τρυπήματα που δέχεσαι εδώ και χρόνια, τους έκανες όλους να γερούν και χωρίς πρωτοβουλία. Τη σηκώσει την κούπα φέτος, εγώ σου λέω. Αν πάρε νέα πολίτη. Θα το πάρει. Το πείμα σε μάραν, επαναθεμάσαι. Θα το πάρει. Ο λαός απαιτεί, λέει ο γιατρός, επιστροφή Καγιούλη. Κοροϊδεύει ο γιατρός. Με τους κόντρα να πούμε, επιστροφή Καγιούλη. Είναι ποδοσφαιρική ειδονή, λέει ο γιατρός, που αποκλείστηκε η Εθνική Ιταλία. Γιατί όλη η ομάδα στήθηκε για να σπάσει ρεκόρ συμμετοχών σε Μουντιάλ. Ο Γιώργο Μπουφόν, ουστ κομπλεξικέ και ατάλλαντε εγωίστα ρε παππού. Το λέει το Μπουφόν. Όχι ατάλλαντε. Ρε γιατρέ, όχι ατάλλαντο το Μπουφόν. Εντάξει. Ναι. Εγώ που συχαίνομαι γενικά Ιταλία, Γιουβέντους και ό,τι έχει να κάνει και Μπουφόν και τέτοια, αλλά τον, αν μη τι άλλο σαν ποδοσφαιρική αξία, τον παραδέχομαι τον Μπουφόν. Μην τρελαθούμε, όχι ατάλλαντο. Είναι από τους μεγαλύτερους τερματοφύλακες που έχουν βγει ποτέ. Βανιώτης γιατρός, βελονιστής, παθολόγος από τους καλύτερους. Μας έχει σώσει. Εκεί στα, ξέρεις, εκεί που με το στρες εγώ, με χτυπάει στο έντερο. Ο γιατρός είναι φύλακας άγγελος. Λοιπόν, σου βαράει μια βελόνα εκεί, σε επαναφέρει. Επειδή θα ακούσουμε τις επόμενες ημέρες πολύ Θεοδωράκη, λέει, να επισημάνουμε ότι τα ποιήματα του ελίτη δεν είναι καθόλου πολιτικά, με τη στενή έννοια του όρου. Δεν τον ενδιαφέρει η στενόμυαλη διάκριση δεξιάς-αριστεράς Οδυσσέας ελίτης. Μιμνεί τον ελληνισμό. Καθώς και τα απλά πράγματα της ζωής. Το φως, την αλμύρα, τη θάλασσα και τη γυναίκα. Του άρεσε πολύ η γυναίκα του ελίτη. Πετάριζε για δύο η ψυχούλα του. Είχε μια 40 χρόνια πιο μικρή, να έχει υπόψη. Εγώ θέλω να πάω με έναν προπανιώτη. Μπράβο τον ελίτη. Μπράβο τον ελίτη. Μπράβο τον ελίτη. Γιατί του άρεσε. Ναι. Καλά έκανε. Είναι, έτσι, μια θαυμάστρια. Ναι, την είχε... Καλά εξηγήθηκε. Αλλάξει τα πετρέλαια. Ναι, προπανιώτη, θέλω να πάμε δυο μα σε μονόλογο. Ναι. Προς το τραπέζι πίστα όμως να είναι. Και αυτό το πράγμα με τον Πανιώτη. Πολύ γουστάρο γιατρέ μου. Δεν είδα, λέει, το μάτς, λέει. Πού ήσουν, γιατρέ. Είδε κανένα μονόλογο. Πήγα, λέει, στο θέατρο, λέει, να δω, λέει, ένα μονόλογο. Μου. Μόνο εγώ ξέρω εγώ τι μονόλογο είναι. Μονόλογο. Εγώ αν ποτέ κάνω παιδί. Θα του πω, άμα δεν διαβάσει τα μαθήματά σου και δεν είναι η βαθμή που πρέπει να πάρει, θα σε στείλω δύο ώρες να ακούσει μονόλογο στο θέατρο. Μόνο γιατρό χέρι, τι μονόλογο πήγε. Εγώ έτσι θα τιμωρήσω. Στο παιδί με τιμωρία, θα το μεγαλώσει. Τιμωρία, τιμωρία. Θα πας δύο ώρες μονόλογο σε αυτό το θέατρο. Θα είσαι εκεί δύο ώρες να ακούσει μονόλογο. Τιμωρία θα το μεγαλώσει. Έτσι, τέτοια τιμωρία. Δηλαδή δεν το κάνει. Εύρε. Με τη μισή. Να ξέρω, βρε γιατρέ. Εσύ περίμενα, άμα στείλει την Ευγενούλα για μονόλογο, δεν είναι σαν να την τιμωρεί. Σχίλοι είμαστε μαζί σου. Το παιδί. Άμα τη στείλει, πε, ξέρω εγώ κάτι. Θυμώνει με ένα τρόπο. Να τιμωρήσει το παιδί. Θα σε στείλω δύο ώρες να ακούσει μονόλογο εκεί πέρα. Δεν μου λες πόσοι μπαμπάδες μας ακούν τώρα. Λέω, δεν ξέρω. Πολύ. Πόσοι έχουν κόρες. Ας βγει ένας που λέει ότι τιμώρησε την κόρη του. Κανένας. Δεν υπάρχει. Τα κόρη θα τιμωρήσει, δεν λίγη. Υπάρχει πατήρ. Άμα κάνεις γιο, του τραβάς κάτι κολοτσιές να μου κάτι αυτά, τώρα αρχίζεις στις Παναγίες και στις θρησκοληψίες και τα λοιπά, το γιο. Ο πατέρας στο γιο. Είπα σαν χειρονομία ρε φίλε, εντάξει. Χειρονομία μωρέ τώρα το κοριτσάκι, ας το πω εγώ το έργο. Δεν μπορείς. Δεν μπορείς, δεν βαστάς. Δεν. Άρα δηλαδή τα κοριτσάκια. Ο μπαμπάς, ναι, την κόρη τη φέρεται αλλιώς, το γιο το φέρεται αλλιώς. Μπορεί να το καταλάβει. Ενώ η μαμά, η μαμά θα τιμωρήσει δηλαδή την η κόρη. Η μαμά είναι η κακιά. Είναι η κακιά. Έτσι πρέπει να είναι. Ναι. Με την κόρη και καλή με το γιο. Ούτε με το γιο ούτε πρέπει να είναι καλή. Όχι. Με το γιο είναι καλή γιατί. Γιατί τρώει μπούλινγκ ο γιος από τον πατέρα. Τι ναι. Πόσο χρόνο είσαι. 35. 35 είσαι. Θα μάθεις. Το παίζει μπούλικο ο μπαμπάς και πάει η μάνα δείχνει την καλή. Το ναι, κάνει την καλή. Κάνει την καλή. Ναι. Τους έχει και τους γιο μετά με το μέρος. Πώς θα μαλώσεις την κόρη σου. Αλλά η κόρη όταν θέλει κάτι, όταν θέλει η κόρη κάτι, η φύση της είναι πάει στο πατέρα κατευθείαν. Δεν χαλάει χατήρι πατέρα σε κόρη ποτέ. Ποτέ το ξέρεις αυτό το έργο. Ποτέ. Δεν το ξέρει το έργο. Εγώ είχα αδερφή, γι' αυτό σου λέω. Έχω αδερφή. Εγώ δεν είχα αδερφή. Εγώ δεν έχω κόρη. Άρα τα ξέρεις από πρώτο χέρι. Νομίζεις θα μου γλυκείς με το γιο μου. Γλυκείς. Δεν νομίζω. Πες με λες την Ευγενία από ό,τι είπες όχι. Μπόρεσες ποτέ να πεις όχι. Τώρα στα 12 χρόνια, 13, δεν θυμάμαι. Η μάνα της είπε όλες τις φορές όχι. Έτσι πήγαινε στη μάνα της, έλεγε όχι. Άμα άκουγε όχι από τη μάνα, πήγαινε στις μεγάλες δυνάμεις, στο ΝΑΤΟ κατευθείαν. Εντάξει, στο ΝΑΤΟ. Έτσι είναι όμως η αυτή. Τα παιδιά, τα παιδιά είναι με τη μάνα που βάζει την πειθαρχία. Την πειθαρχία. Έτσι πρέπει να είναι. Κάποιος πρέπει να είναι λοχίας μέσα στο σπίτι. Ναι, ναι. Εσύ μπορεί να είναι διοικητής, αλλά πρέπει να θέλει και λοχία. Ποιος είναι διοικητής. Εσύ. Εγώ είμαι λοχίας. Εσύ είσαι λοχίας. Εσύ δεν μπορείς να κάνεις. Ποιητής μάνος. Όχι. Μπανιώτης. Επειδή το διαβάσαμε για τον ελίτη, ότι για τον ελληνισμό, δηλαδή ήθελε να πει ότι η Κουμούνα οι άλλοι έκανε αριστερά τραγούδια. Ναι, ναι, ναι. Το λέει με έμεσο τρόπο. Μπανιώτης γιατρός. Εξάλλου το δήλωσε κάποια στιγμή και ο ίδιος. Τι να κάνω, λέει, όταν δεν υπάρχει καμία παράταξη που να αντιπροσωπεύει τις πεποιθήσεις μου. Αφήστε, λέει, ότι για έναν ποιητή αυτό μου είναι, φαίνεται αδιανόητο. Φαντάζεστε, λέει, έναν Σολομό να ανήκει σε παράταξη. Ο ποιητής ανήκει σε ολόκληρη τη χώρα και σε ολόκληρο το λαό του. Όπως βέβαια. Όπως βέβαια και ο δημοσιογράφος. Ναι. Δεν μπορείς να είσαι δημοσιογράφος του Πασόκ Κακαουνάκης, ναι, ούτε τράγκας. Κατάλαβες. Άμα είσαι δημοσιογράφος, είσαι δημοσιογράφος. Αλλιώς ο παδός.
και, στη, και στο ποδόσφαιρο. Δεν μπορεί να σε πάω και. Γκάλ! Για να βάλω άλλο γκολ. Γκάλ. Εγκόλ. Ποιο δημοσιογράφο πάντω ανένταχτο έχει προοδεύσει στον κλάδο του. Ποιο δημοσιογράφο. Ναι, κάποιο ανένταχτο έχει προοδεύσει και τον έχουν αφήσει να προχωρήσει. Σε, ένα μεγάλο, σε, ένα, σε μεγάλα κανάλια λέω, για κάτω. Τι να το κάνω το μεγάλο το κανάλι. Ρε, για μεγάλα κανάλια σε λέω. Τι να πάρω δηλαδή. Για να, μεγάλο δημοσιογράφος να στο θέσω έτσι. Ποιος μεγάλο δημοσιογράφος ανένταχτος έχει προχωρήσει. Κανένας. Αυτό, τέλειος, απάντησες. Σου μιλάω για, για Θεσσαλονίκη εδώ. Άσε Θεσσαλονίκη τώρα. Άσε Θεσσαλονίκη. Μιλάω για κόμματα και τέτοια. Έλα. Εγώ πήγα να δω, λέει μου. Νόλογο, λέω. Να χαθείς από εκεί πέρα. Ποιο ελίτη, λέει ο γιατρό. Πανάξιο και Τιτάνα, αλλά ο Ρίτσο είναι ο ποιητή, λέει, που έχει την τιμητική του στη μεγαλύτερη γιορτή του σύγχρονου ελληνισμού. Απαντάει ο γιατρό, ο Ξανθιώτη, ο κτηνίατρο, στο γιατρό τον Πανιώτη, τον Βελονιστή. Λέει. Ποιο ελίτη, λέει, ρε, γιατρέ. Πανάξιο και Τιτάνα, αλλά ο Ρίτσο είναι ο ποιητή που έχει την τιμητική του. Δεν ξέρω. Τσαμαλώνομαι και για του ποιητέ, αυτή την εκπομπή δεν το περίμενα. Μια ταβέρνα. Ο Ρίτσο είχε μια ταβέρνα, μια ψαροταβέρνα κάτω στην Πελοπόννησο που είχα πάει εγώ. Πού είχε πάει στην Πελοπόννησο, πότε αυτέ είχε. Είχα πάει ταξίδι του Μέλιτο, να πούμε. Ω, τότε. Στην, πού στην Πελοπόννησο πήγε. Στην Πελοπόννησο. Ξοδεύτηκε. Πάνω θέμα. Κάτσε, πού ήταν. Κατά τη πάρτι πήγε. Όχι, ρε. Στο ελίτη το Μονεβασιά, να πούμε. Μονεμβασιά. Είδες και το κάστρο σου εκεί, κάστρο της Μονεμβασίας. Έπιασε μια κατάθλιψη εκεί μέσα στο κάστρο, κλειστοφοβία με έπιασε. Να πάει να δει εκεί τα. Δεν με ενθουσίασε και πολύ η Μονεμβασιά κτλ. Τέλος πάντων, το μόνο που με ενθουσίασε είναι οι ταβέρνες. Πάω σε μια ταβέρνα, λέει. Αυτή είναι, λέει, η ταβέρνα, λέει, του Ρίτσου. Λέω, δεν ξέρω αν του Ρίτσου ή του Μίρτσου, λέω, εγώ λοπινάω. Λέω να φάω. Με βάλα κάτι ψαρούκλες εκεί πέρα, κάτι αυτά και τα λοιπά. Καλή ταβέρνα. Ναι. Η ταβέρνα δηλαδή πιστεύω ήταν καλύτερα από τα ποίηματά του. Τα ποίηματά του δεν με ενθουσίαζαν, για να είμαι ειλικρινής. Δηλαδή, αν μου βγες να διαβάσω ποίηματα, άσε που υπάρχει η φιλοσοφία η εξής, ότι σε μια γυναίκα λέει, άμα λες ποίηματα, ρίχνει άλλο τα ποιήματα. Εσύ ρίχνει τα ποίηματα. Ας τα ποίηματα. Ας τα ποίηματα, πατά στο δηλοτηλέφωνο και λες καληνύχτα με. Ναι. Τα βήματα και ο άλλο ρίχνει τα πηδήματα. Αλλά κάνει. Κάποιο πρέπει να τα λέει, κάποιο πρέπει να τα κάνει. Βέβαια. Σαφέστατα. Τι να κάνω όταν δεν υπάρχει καμία παράταξη. Ο Οδυσσέας ελίτης. Δεξιός ήταν ο ελίτης. Πού ξέρω εγώ τι ήταν. Αριστερός τι ήταν. Δεν γνωρίζω από ποιον. Ανέταχτο. Σπυριά βγάζω όταν ακούω για πίεση και τέτοια. Έχουμε τον εξοπλισμό για να βγάλουμε μαρμίτα live σε υψηλή ανάλυση, αλλά ούτε δεν φέρνει γρήγορο ίντερνετ άνω τούμπα. Οπότε πρότεινα σε Χατζινάκο να το βγάλω από το μαγαζί του και να αράξει κάποιες 2,5 ώρες παραπάνω. Μάλλον δεν ψήνονται, λέει. Οπότε θα πάμε στο Plan B. Α, αυτό είναι μήνυμα του κομμουνιστή. Μπερδεύτηκα. Τι διαβάζεις, ρε κεράτα. Συγγνώμη, είναι. Όχι, ναι. Μου ξέφυγε. Τώρα μην με ξεφύγει και εμένα τίποτα στον αέρα. Πώς δεν έπεσε. Α, και με ξεφύγει τώρα. Ο Πετιανίτης λέει, πώς δεν έπεσε το κάστρο, ρε φίλε. Το κάστρο της Μονεβασίας. Τάισα τις γάτες εκεί, ωραία. Τις γατούλες, τις καημένες, να πούμε. Τάισα. Δεν μ' άρεσε το κάστρο, δηλαδή μια. Τι ήθελα να πάω προπόνηση. Καλά και εσύ τώρα, στην Πελοπόννησο πήγες, μην κατ' μια κλεισίδηση και για πάνω. Μετά την Τρίπολη στην Πελοπόννησο τελειώνει ο πολιτισμός. Μόνο πέτρες έχει και ελαιόδεντρα. Δεν έχει ένα δέντρο για σκιά, ρε φίλε, μετά. Μετά την Τρίπολη. Η Πελοπόννησο ήταν άσχημη. Πολύ πέτρα, πολύ βράχο, πολύ ξεραίο. Διάλειμμα. Τι, διάλειμμα κιόλας. Δεν έχω ρολόι. 90 όλα. 90 όλα. Ποιος είναι καλύτερος ποιητής, ο ελίτης ή ο Ρίτσος. Ωχ, μη βάζεις τέτοια θέματα. Και τι, πιστεύεις το κοινό το δικό μας τώρα, κατά κάποιο τρόπο, είναι της ποιήσης, νομίζω. Τι θα σε πει, βρε. Θα σε πει καμιά Πάολα, κάνα Μάκη Δημάκη. Θα βγει κανένας παλιός από τους δικούς σου και θα μ' αρχίσει τώρα να λύσεις για Ρίτσο και για τέτοιο εδώ πέρα να μας πιάσουν τα στομάχια μας. Κυρκός, θα βγες και πες ποιος είναι καλύτερος. Εγώ θα διαβάσω δύο ποίηματα. Από τον νευροχειρουργό τον Σπύρο και από τον. Γεια σου, γιατράρα, ρε Σπυράκια. Πού σε ρε Σπύρο με τα ωραία σου δώρα. Και από τον ποιητή Μάνο. Πού είναι ο Ολυμπιακός. Θα σου πω εγώ Ρίτσο και ελίτη τώρα. Θα σου πω. Ακούτε Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ. Βάλε τώρα εντελώς δωρεάν την αγγελία σου στις μετροαγγελίες της Metrospor. Παραλαβή αγγελιών κάθε μέρα, Δευτέρα ως Κυριακή, 9 το πρωί με 9 το βράδυ. Τηλεφωνήστε στο 2310-900-360 και οι τηλεφωνήτριές μας θα σας εξυπηρετήσουν άμεσα. Γραφείο υποδοχής Κωστή Παλαμά 6Γ στα Κωνσταντινουπολίτικα. Κυρίες και κύριοι, διακόπτουμε το πρόγραμμά μας για να ακούσουμε ένα απόσπασμα δανταϊστικής ποίησης. Απλώθηκε σκοτάδι στο λαμπρό ήλιο. Βούτυρο η μαργαρίνη γύρω-γύρω.
Κόκκινα περιστέρια 24 καρατίων τυποποιήθηκαν από 110 καροτσάκια. Τραλαλά, λαλαλά, λαλαλά. Λαλαλαλαλα. Τώρα θαυμάστε τα υγιεινά γαλάζια μάτια του ξυπνητηριού. Κάπου θα βρείτε έναν έφηβο σκόρο που φτερουγίζει στη βιβλιοθήκη. Και τόσο κούφια διπλοέκλασε, ώστε ξεδίψασαν σκυλάκια δαλματίας. Σου φαίνεται παράλογο αυτό το ποίημα? Αλλά δεν σου φαίνεται παράλογο να ακούς ξανά και ξανά το ίδιο ποιηματάκι και τις ίδιες προσφορές delivery? Deliveras.gr. Βρες τώρα άπειρες, λαχταριστές, χορταστικές, αποκλειστικές, super duper προσφορές για online delivery στο πανεύχριστο, υπερταχύτατο app του Delivera, χωρίς να παραλογίζεσαι. Πεινάς? Deliveras. Κάθε που χαράζει, σεριάνει με το Γιάννη. 2 με 6 το ξημέρωμα, ο Γιάννης Χιλιντίδης στο Σεριάνι του Ελληνικού Πενταγράμματος. Σεριάνι με το Γιάννη. Μετρόπολης 95,5. Είσαι πάντα με τους πρώτους. Είσαι στην κορυφή. Λοιπόν, Σπύρος Ευρωχειρουργός, μετά την νίκη του Παναθηναϊκού στο μπάσκετ, στέλνει μήνυμα. Οι βίζιτες είναι γνωστό πως θέλουν παρέα, γιατί και έτσι αποδίδουν και εμείς περνάμε ωραία. Γι' αυτό και στο δέλο τους καλέσανε γαβράκια, τα ντύσανε με κόκκινα, κρατούσαν σημαίακια. Κινήσαν η άμυρη εκδίκηση να πάρουν, τη λούτσα στο πρωτάθλημα ήθελαν να ρεφάρουν. Όμως για άλλη μια φορά ξανά έκαναν το λάθος, η πράσινη άρα μας τους έχει γίνει πάθος. Και στο παρκέ του εξοχικού ξανά έγινε τη Πόπη, γι' αυτό και σας φωνάζουν η Τζούλια της Ευρώπης. Τώρα αυτό το έγραψε καθηγητής ευρωχειρουργικής, γιατρός. Επιστήμον Λαμπρός. Μπορεί ο Ρίτσος να γράψει τέτοιο πράγμα. Τι να γράψει? Με τίποτα. Με τίποτα. Εγώ με αυτό το μήνυμα του γιατρού να πούμε, τραβάω και ένα. Και ο ποιητής μάλλον. Φλόρι πελάτες βάζελοι, πολλοί μας τσιγλάτε, γιατί αν θυμώσει ο πρόεδρος, στα τοπικά θα πάτε. Θα παίζετε μέσα στα χωριά σε γήπεδα παρτέρια και εσείς φράγκο δεν έχετε να πάρετε τρακτέρια. Όσο για αυτό το μπάσκετ που πήρατε τα αστέρια, σκέψου τι άλλο παίζετε, γιατρέ μου με τα χέρια. Καληνυχτό σε Κώστα μου, γεια σου και σε Μαλάτο, όποιος με θρύλο τάβαλε, το στείλαμε στον πάτο. Πες μου ρε Ρίτσο, πες μου ρε Ελίτη, πες μου ρε ποιητή, μπορεί να γράψετε τέτοια ποίηματα? Τι είναι Ρίτσος και Ελίτης και πείματα και θάλασσες και τα γαλάζια? Είναι καταθλιπτική ρε. Καθόμουν πίσω από το παράθυρο και ανακράντευα τη θάλασσα και αυτή με έριχνε χιλόπιτα και κάτι τέτοια λέγανε. Ξέρεις όλοι τεμπέλιδες γράφουν. Τεμπελχανάδες. Τεμπέλιδες. Τεμπελχανάδες όλοι. Ρίτσι. Κάι Ρίτσι. Ελίτιδες και τέτοια. Τι δουλειά κάνεις? Ποιητής. Δε με κουλκούλ τώρα να μου. Είσαι και ένα φτωχό ποιητή. Από φτωχή οικογένεια γίνει ποιητής. Τι δουλειά κάνεις? Δηλαδή να είναι ο άλλος, ο μπαμπάς του ξέρω εγώ, να είναι στην οικοδομή. Η μάνα του να είναι μέα, ξέρω εγώ, στο νοσοκομείο κτλ. Και να πάει και πει: τι θα κάνεις παιδί μου όταν μεγαλώσεις? Ποιητής. Θα τραβείς κάτι χαστούκια να πούμε. Ο μπαμπάς του με την πατανόβη θα κάτσε κάτω να γίνει ποιητής. Τρεις αλφα ένα στίχο. Τρεις αλφα ένα στίχο. Φαντάζει τώρα τον άλλο, ξέρω εγώ, στο φούρνο, φούρναρης να πούμε. Και η γυναίκα, ξέρω εγώ, να είναι, ξέρω εγώ, τι να σου πω ρε παιδί μου, στο νοσοκομείο να γραμματεύσει. Να συμπράει 5 ώρα τα χαράματα, ξέρω και τα λοιπά. Και να βγει ο γιος και να πει: τι δουλειά θα κάνεις, παιδί μου, ποιητής. Συγγραφέα. Θα το πιάσει εκεί με τα αλεύρια, να τον κάνει φίλια παιδό, ρε. Του τραβήξει και κάτι κολοτσιές, να πούμε. Θα γίνεις, λέει, ποιητής. Το ψήσει για πενιρλίδα τον κάνει. Πενιρλίδα τον κάνει, πραγματικά. Αλλιώκα πενιρλίδα. Λοιπόν, δύο στις γραμμές, άλλους 4 περιμένω. Ξέρεις τι θέλω, Κωστή, δώρα από Φωτιάδη σε σένα, μια κορνίζα τη ζωγράφου που να αναπαριστά τη Δέσπο. Η εκπομπή χθες, λέει, ήταν αμίμητη. Το Τζόρνταν, φίλε, θέλω να πετύχω σε ερημικό δρόμο. Το Σπαλιάρα δεν με έκανε τίποτα ο άνθρωπος. Δεν έχω πρόβλημα, δηλαδή να βρεθώ και μετά. Σπαλιάρας ξέρει και box. Στο λέω εγώ τώρα. Και εμείς ξέρουμε box. Είναι καλός, ξέρω εγώ τι σου λέω τώρα. Ο Γιαννάκης είναι καλός. Άστα τώρα. Άστα τώρα. Από στράτο από πάνω. Έχει μεγάλο ρίτσο ο Γιαννάκης. Ναι. Στα 3 μέτρα θα σε παίζει. Δεν γίνεται θέμα σύγκρισης Ελίτη και Ρίτσου, λέει ο γιατρός, ο Ηρακλειδεύς πρώην. Και είναι Ξανθιώτης. Όπως Θεοδωράκη και Χατζηδάκη. Είναι απλά ανυπέρβλητοι ως καλλιτεχνικές αξίες. Καλημέρα. Εντάξει, καλημέρα. 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 Καλημέρα σας. Καλημέρα σας. Εσείς Ρίτσο θέλετε για ήλιο. 25 ώρες. Ναι. 25 ώρες πέρασα, ρε άτιμε. Αυτή η κορνή, θέλω να γνωρίσω τη ζωγράφη. Κάτι, μισό. Άσε με να πω, γιατί να πω κάτι. Τρία λόγια τον καθένα. Τρία λόγια. Πάμε. Ναι. Τριλογία θα κάνεις. Ο κόκκινος, τη γαλοπούλα την πήγες, που σε είπε. Ποια, τι να πάω.
Την γαλοπούλα, δεν σε είπε να την πάρει. Να την πάρει κάπου. Την γαλοπούλα. Ο κόκκινο. Ναι, δεν σε είπε. Πάρε. Γλου 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 γλου. Την γαλοπούλα, την πάρει κάπου. Δεν σε είπε, τι σε είπε. Δεν θυμάμαι. Πώ δεν θυμάσαι. Άρα θυμάσαι και άρα δεν ξυνάει, δηλαδή. Κάπω κάνει. Πες τα συμποντιακά, θα καταλάβω ότι θες να με πεις, λέγε. Έτσι δεν είπε ο κόκκινος. Ναι. Έχεις σε ένα σπίτι να την πάσεις εγώ την γαλοπούλα. Εγώ να πάω στο σπίτι την γαλοπούλα. Ναι, κάτι σε είπε, τι σε είπε το μεσημέρι. Δεν θυμάμαι, δεν θυμάμαι. Είχε μια απορία λίγο εδώ να σε ρωτήσω, Στέφανος. Έλα, Στέφανε. Δεν το διαλεύκανε τελικά με τη βροχή εκεί πέρα. Κάτι ήθελα εδώ, πες ρε Στέφανε, τι θέλεις να ρωτήσεις με τη βροχή, τελικά, μια απορία. Εσύ πήγες στο μνημόσυνο και ο ξάδερφός σου πήγε στο γήπεδο. Όχι. Άκου Στέφανε. Πες με ρε αγόρι μου. Σε ρε μου αγόρι μου, παλικάρι μου. Εμείς έχουμε σχέση, έχω και γνωριμία στην Τζουμαγιά να ξέρεις. Έχω άτομα που και. Ωραία, εκεί δέρνουν εκεί οι Ράκλια ρε Λουκάνικα. Δεν πειράζει, έχω άτομα που και παίρνουν τα καλύτερα Λουκάνικα. Να ξέρεις, έχω και εκεί γνωριμία. Λέγε μη πλακάζεται, λέγε. Τι θες να, Στέφανη, άκου. Τι, το Σάββατο το βράδυ, ναι. Το πήρα τηλέφωνο, με λέει, ισχύει για να πάμε λόγω για την Κυριακή. Ναι. Με λέει, πάμε. Το παίρνω το πρωί, με λέει, δεν θα πάμε γιατί βρέχει. Okay. Απλό πράγμα. Καταλαβες. Τέλειωσε. Ναι. Okay. Τι γίνεται αλλά, μετά. Αυτό πώς βρέχει το δικαίωμα. Άκου, εσύ, σταμάτα λίγο. Το διάστημα, Στέφανε, ναι. Σταμάτησε η βροχή, τον ξαναπαίρνω, ξέρεις γιατί. Επειδή ήταν να πάρω ένα κουτί του Απόλλωνα που έχει μέσα καπέλο και κλειδιά, ναι. Για να μπορέσω από το σπίτι να το πάω να το πάρω. Για να το κάνω παρουσίαση στην εκπομπή. Όταν τον ξαναπήρα, το λέω τι έγινε ρε, με πήραν απολυνιστές για να πάμε να δούμε το μάτι. Είχε σταματήσει. Ναι. Και μετά αυτός πήγε πάνω. Αυτό έγινε. Το μνημόσυνο που έμπλεκεται όμως. Ήταν σε μνημόσυνο και τον πήρα τηλέφωνο για να. Και το λέει, ναι, ξέρεις, εμείς θα πάμε, αλλά αυτοί δεν θα πάνε. Ναι. Ωραία. Κατάλαβες. Αυτό έγινε. Ήσουνα κατανοητικός. Με άλλα λόγια, στην μνημόσυνο, αν δεν γινόταν. Σταμάτα. Καλά, λέει, σταμάτα. Βασιλακή. Ναι. Βασιλή. Ναι. Άμα θες, εγώ στη μικιά σου την Τουντούκα. Την Τουντούκα. Θα την ψηρήσω. Άμα θες, εγώ στη μικιά σου. Και το παιχνίδι ισχύει. Δώσε λίγο τον ουσιαρία μου λίγο να το μιλήσω το πω. Έλα. Αντώνη, τι προβλέπεις να κερδίσεις, εγώ ή αυτός. Στέφανος. Τι προβλέπεις, γιατί βάλαμε στοίχημα. Λοιπόν, εγώ το άκουσα το στοίχημα και προτίθεμαι να παίξω διαιτητής εγώ. Τι μπόι έχεις, θα παίξουνε μπάσκετ ένας με έναν. Τι μπόι έχεις. 1.90. Εσύ τι μπόι έχεις. 1.67. 1.67. Και περιμένεις να τον κερδίσεις. Κάτσε γιατί, δεν μου λες, ο Αλέφαντος τι είπε για τον κοντό που πάει στο ψηλό εκεί πέρα στο box, τι είχε πει. Πέρασε τώρα τον Αλέφαντο, τώρα μην με κάνεις τώρα. Μην γουρώνεις τη φωνή, δεν είπαμε κάτι. Εγώ, Φουντιάδη, θα βάλω να είμαι και ο διαιτητής. Άμα χάσεις από αυτό το κοντό, σε δίνω 5% παραπάνω να το κερδίσεις. Ού, δηλαδή. Γιατί έμαθα ότι έχεις και επένους, έχεις και χαρτιά στο μπάσκετ. Όχι, ναι, όντως. Την άλλη. Κοίτα, και εγώ κάτι επένους εκεί στην έκτη δημοτικού στη Χοροδία. Ποια Χοροδία. Λοιπόν, άκουμε λίγο. Λοιπόν, ο γιατρός, ο Ξανθιώτης, ναι. Σου έχει υποψήφια Λαρισαία. Ωραία, Βούστη. Λαρισαία. Δεν πειράζει. Λαρισαία. Καλώς. Και μου είπε. Ναι. Στο επόμενο ραντεβού που θα κάνουμε θα συνεννοηθείτε πώς θα τη γνωρίσεις. Μέσα. Ναι, Μαρμίτα, έχω και καλά νέα. Έχω και καλά νέα. Η Μαρμίτα πήγε πάρα πολύ καλά που με πήραν τηλέφωνο. Ποιος είναι. Άσχετα που έγινε το μπέρδεμα με τη βροχή, με τα έτσι. Πήγαμε καλά. Με τις κορνίζες και μεταξύ με είδανε. Έκανες καλή παρουσίαση με την κορνίδα που τον έδωσες και τα καπάκια που έδωσες στον κύριο Μαλάτο για τα παιδιά. Τα ξέχασες τον κόρτο ο Μαλάτος τα καπάκια. Τα ξέχασε. Δεν πειράζει. Εγώ έκανα αυτό που ήταν να κάνω. Μπροστά μου τα καπάκια. Ζωγράφος σε ευχαρίστηση για τη διαφήμιση που την έκανες. Βέβαια. Μπράβο. Πού είναι. Και σε τι με είπε για το αγόρι μου από εδώ. Με λέει θέλω να τον πάρεις κοντινό πλάνο πρόσωπο. Για να το ζωγραφίσω, λέει, να το κάνω, λέει. Ποια διεύθυνση είναι της κοπέλας? Είναι Αθέων 12. Είναι Αθέων 12. Α, στη γειτονιά του Κόκκινου. Κλείσει. Ναι, στο Κόκκινο είναι, ναι. Κλείσει, εντάξει, κλείσει. Άντε, χαιρετώ. Μια ζωγράφος, λέει, ωραίος, ναι. Σε έκανε, λέει, δουλειά. Το είδα, αλλά φωτογραφία εκεί μέσα. Με δίνει μια κορνίζα, με δίνει μια φωτογραφία. Λέω, τι δουλειά έκανε. Πουλάει και κορνίζες, λέει, ζωγράφος. Πάμε, επόμενη γραμμή.
Έλα, φίλε. Αυτός πρέπει να είναι original πόντιος, δεν υπάρχει. Πόντιος είναι, ρε φίλε. Καθαρό αίμος είναι. Γιατί? Δεν υπάρχει. Δικός μου άνθρωπος. Δεν μου μιλείς, ρε Κώστα. Ναι. Να σε ρωτήσω λίγο κάτι. Ο Δέλκος είναι φίλος σου? Ο Γιάννης ο Δέλκος? Όχι, αλλά έχω, ναι, καλή σχέση μαζί του. Δεν έχω κακή. Και με το γιο του έχει έρθει. Πιο κρατικοδίαιτος άνθρωπος δεν πρέπει να υπάρχει. Δεν τον χωνεύεις, ε. Πιο κρατικοδίαιτος άνθρωπος, ναι, από αυτό, ρε φίλε. Εγώ δεν τον φίλε. Δηλαδή, βάλε, βάλε την περιγραφή Τρίκαλα Άρη στον γκολ του Παυλίδη στο 89. Να γελάει, να... ανέκδοτο. Στάσου Καζαντζή. Ανέκδοτο. Όχι, άσου, δεν είναι Καζαντζήδια, ρε. Ρε εσύ, ο άνθρωπος φαινότανε ότι ή δεν ήταν σπορτσκάστερ, έτσι, ή ήταν αντιαργιανός. Γιατί να είναι ο άνθρωπος? Αν δεν είσαι, ναι, αν δεν είσαι. Τι έκανε? Στάσου, στάσου. Το κατηγορείς τώρα και πες μου το λόγο. Βάλ την περιγραφή στάσου, να, να γελάσεις. Δεν υπάρχει περιγραφή πρώτα πρώτα. Τι περιγραφή να υπάρχει? Ήταν εσείς τι θέλετε? Άοσμη και άγευστη. Άγευστη, ε. Εσείς ό, θέλετε ό, περιγραφή γκολ να φωνάζουν και να κάνουν μετά δεν στην Πάη Άρης. Ναι, καταγγελία να πούμε. Άιντε. Άρε Βλαχουαριανή. Δεν υπάρχει. Θες και χρώμα εσύ. Αυτός άμα πήγαινε, ρε φίλε, να περιγράψει μπαλέτο και ρυθμική γυμναστική με τον Κωστάλα, θα τον έδιωχνε ο Κωστάλας, ρε φίλε. Ούτε πατινάς επιπάγου δεν θα μπορούσε να περιγράψει. Είναι ακατάλληλος. Τι μέσο, τι καλό Πασόκ είναι αυτό παλιό, ρε φίλε, και ακόμα είναι εκεί πέρα δημοσιογράφος μέσα. Τι Πασόκ παλιό καλό ήταν αυτό το πράγμα. Ποιον θες να είναι μεταδώσει η μπάτς του Άρη? Ένας που να φωνάσει τον γκολ της, τον Τρικάλων και στον γκολ της του Άρη. Έτσι, το ίδιο. Θες εμένα. Μόνο Σπυρόπουλος το κάνει αυτό. Γουστάρι Δραπτόπουλο. Τέλεος δηλαδή να πούμε. Θες εμένα. Δεν σε έχουμε ακούσει ποτέ, ρε φίλε, να περιγράψεις. Και γκολ ο Άρης, 0-1 ο Άρης. Άστο φίλ, δεν υπήρχε. Με τον... Έλα, έλα, σκέψου λίγο ακόμα. Έλα, ποιο... Να, το φοράει το 14, ποιος είναι, έλα, έλα. Το βρήκες, μπράβο ρε φίλε, το βρήκες ρε φίλε. Ερώτηση, ερώτηση. Αν έβαζαν τα Τρίκαλα γκολ και το περιέγραφε έτσι υποτονικά, θα σε ενοχλούσε? Όχι. Φυσικά θα με ενοχλούσε. Αυτό θα τον ενοχλούσε. Θέλει χρώμα. Θα με ενοχλούσε, ρε φίλε. Θέλει χρώμα, ρε παιδί μου. Θα με ενοχλούσε. Δεν θα με άρεσε απλά σαν ρε παιδί μου φίλαθλο του Άρη, δεν θα το αναδείχνει. Ο Αργιανός μιλάει καλύτερα. Ναι. Θέλει, κατάλαβα. Ένα χρωματισμό στην αναμετάδοση. Εγώ δεν πιστεύω. Μα εννοείται αυτό, ρε φίλε. Εγώ δεν πιστεύω ότι ήταν αυτό. Πιστεύω ότι είναι ακατάλληλο. Ναι, βέβαια. Περιγράφει, δηλαδή με μεγάλη αυτή. Άρη περιγράφει πολύ, ναι. Πιστεύω ότι είναι ακατάλληλος, όχι ότι είναι αντιαργιανός. Α, μπράβο. Αυτά τα δύο. Είναι, ναι, ακατάλληλος για να μεταδίδει ποδοσφαιρικούς αγώνες. Δεν κάνει. Είναι ξεζουμισμένος. Καταρχήν, παιδιά, σε αυτή την ΕΡΤ εκεί πέρα έχουν ξεχασμένους εδώ και 30 χρόνια τους ίδιους. Πού είναι μια ανανέωση? Είναι, επιτρέπεται αυτό το πράγμα? Αυτή ξεφτύλα να πούμε σε αυτή την ΕΡΤ. Να έχουν 30 χρόνια τους ίδιους. Παραλίγο και εσύ. Στην ΕΡΤ 3. Θα έμπαινες, μην μιλάς. Δεν θα έμπαινα καθόλου. Έλα, σταμάτα, σε χώνα και σε ρεβί. Ναι, ναι. Να έκανες το ρεπορτάζ του Άρη. Να του έχεις κάτι φάπες από το σούπερ. Ναι, 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 ναι. Λοιπόν. Άλλο. Όπως είπατε, και ο Λίτης και ο Ρίτσος δεν υπάρχουν, ούτε αριστερή, ούτε δεξί, ούτε ακροαριστερή, ούτε ακροδεξί. Είναι κάτι σαν εθνικοί ήρωες. Είναι κάτι το εξαίσιο που υπήρχε. Βέβαια, τώρα όλη μέρα τραγουδάμε στα ραδιόφωνα, τελείτηκε. Έπειτα. Ένα λάθος. Μεγάλη. Εγώ, φίλε, την Πάολα ακούω πάντως, άμα ανοίξω κανένα λίγο. Μια σχέση και κουλτούρα εδώ απάνω. Είναι ότι όλοι οι ποιητές έχουν κάποια δουλειά. Κάποια δουλειά κάνανε για να... Δουλειά κάνανε. Τι δουλειά έκανε ο Ηλίτης? Όλοι, όλοι. Τι δουλειά έκανε? Άλλο άμα γράφανε και ποίηματα. Ρε Χριστιανέ μου, ο Ηλίτης τι δουλειά έκανε? Ανέβαινε πάνω στο βουνό, αγνάντε με τη θάλασσα. Άλλος μπορεί να έχει ταβέρνα. Άλλος μπορεί να έχει ταβέρνα για να δουλεύουν άλλοι στην ταβέρνα. Δεν δουλεύει αυτό. Τα ψάρια άλλοι τα πιάνουν. Πώς γίνεται όλοι να δουλεύουν, όλοι είναι ποιητές και όλοι οι ποιητές να έχουν αυτοκτονήσει, να πούμε, ήταν παρανοϊκοί. Από την τεμπελιά τους, ρε. Η μισή είχαν αυτοκτονήσει. Έτσι, αδερφέ. Άφια μετά τους τεμπελχανάδες, ρε. Ποιητής. Πάει κάνει μεροκάματο εκεί να δει τι είναι, τι είναι στη μέρα. Ποιητής. Άντε από εκεί πέρα. Ποιητής. Τρεις να σκάβουνε. Τρεις να πάνε να σκάψουν, θα σκάβει ο ένας ανά μισή ώρα θα αράζει. Τι δουλειά έκανε ο Ηλίτης, μόνο. Άλλοι τρεις θα επιβλέπουν. Την είχε αράξει εκεί πέρα με τη μικρούλα. Φύγε, επόμενη γραμμή. Πάει, τελείωσε. Ποιητάρα ήταν. Ποιητής ή φιλόσοφος, τι είναι πιο κουραστικό?
Φιλόσοφος είναι άλλη τεμπελιά εκείνη. Φιλόσοφος. Υπάρχουν επαγγέλματα, πολιτικός, μηχανικός. Να παράγει πράγματα, ρε παιδί μου. Παραγωγικός να είναι. Να κάνει δουλειά παραγωγική. Ναι. Γιατρός, επιστήμον, φυσικός, βιολόγος. Να προσφέρει κάτι. Ρε Γεωργός ακόμα. Γεωργός. Οικοδόμος. Να φτιάξει. Παράγει. Ποιητής. Τι παράγεις, ποιημα. Ιδραυλικός βαφέας. Τρεις βουρτσικές, αλφα, μια βουρτσικά. Καλημέρα. 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 Πήρα να αναφερθώ στη διάκριση που κάνατε με τον Ελίτη και τον Ρίτσο. Δεν υπάρχει καμία σύγκριση καταρχάς. Είναι σε πολύ διαφορετικά επίπεδα. Να το αντιπαραβάλλουμε ποδοσφαιρικά. Ο Ελίτης είναι ο Μέση. Ο Ρίτσος είναι ο Σκόκος στα καλά του, ας πούμε. Κάπως έτσι. Ο μόνος με τον οποίο μπορεί να συγκριθεί ο Ελίτης είναι ο Σεφέρης, ο οποίος θα ήταν ο Σουάρες. Μάλιστα. Πάλι κάτω είναι. Ναι. Ναι, είναι λίγο κάτω. Ο Ρονάλδο υπάρχει, ο Ρονάλδο. Συγγραφέας, ας πούμε. Δεν μου λες τώρα. Άμα βγεις με μια γκόμενα και σου πει, ρε παιδί μου, τι κάνεις, και εμείς διαβάζω ποίηση. Δεν θα σε πάρει για φελό. Εξαρτάται την κοπέλα. Τι κοπέλα θα βρεις δηλαδή, από πού θα τη βρεις. Μπορεί να βρει μια θεούσα. Κάτσε. Μια το ίδιο πράγμα. Θεούσα θα σου πει για τον Απόστολο Παύλο. Ναι. Ο οποίος κακός γυναίκα θα πει για τον Απόστολο Παύλο, γιατί ήταν μισογύνης ο Απόστολος Παύλος. Λέγε φίλε. Έχεις διαβάσει Απόστολο Παύλο. Δεν διαβάζω εγώ τι. Δεν διαβάζει. Ξέρεις τι μισογύνα είναι. Δεν τον Αποστόλη Παυλάρα θα τον πει στον Παυλάρα. Μισογύνης. Λέγες μια χαρά ήταν. Ο κύριος Δαυτόπουλος έχει δίκιο όσον αφορά για τις δουλειές των ποιητών. Οι μεγάλοι ποιητές δεν είχαν βιωτικές μέρημνες, δεν είχαν ανάγκη από δουλειά. Ούτε ο Σολωμός είχε, ούτε ο Ελίτης, ούτε ο Ρίτσος. Ήταν πλούσιοι, ρε. Έτσι ακριβώς. Απλά ο Ρίτσος ήταν αριστερός. Το μεγάλο θέμα στην κριτική είναι αυτό, ότι έγραφε μόνο αριστερά ποίηματα. Καθαρά αριστερά. Αυτά όσον αφορά τη συζήτηση που είχατε πριν, διαφωνώ με τον Παλικάρη και συμφωνώ με τον κύριο Ραυτόπουλο. Αυτά που έλεγε πριν. Θα διαφωνήσω με τον κύριο Ραυτόπουλο σε ό,τι αφορά το ότι είναι αντιπαραγωγική. Α, είναι η πνευματική δουλειά και η χειρονακτική δουλειά. Ο Ελίτης και αυτή είναι στην πνευματική δουλειά. Ναι, αλλά έχετε απόλυτο δίκιο. Ναι, η πνευματική σε τι βοηθάει δηλαδή, σε τι βοηθάει κάτι αυτό που λες. Δηλαδή γράφει ένα ωραίο ποίημα. Πού βοηθάει αυτό το κοινωνικό σύνολο, σε τι πράγμα ακριβώς. Εγώ δεν το έχω καταλάβει. Ακόμα και στον έρωτα. Πας, δίνεις ένα ποίημα σε μια κοπέρα, τη διαβάζεις. Ταλαιπωρεί τα παιδάκια που τα βάζουν κάτι μαθήματα, κείμενα να πούμε που είχαμε εμείς, με πιάνανε αλλεργικά να πούμε. Κάτι κείμενα, κάτι τέτοια όταν είχαμε κάτι τέτοια μαθήματα. Ναι, αρχαία ελληνικά τώρα, ναι. Ανθολόγιο. Άιντε να. Ανθολόγιο, το θυμάσαι το ανθολόγιο. Υπάρχει αισθητική απόλαυση, υπάρχει σωματική απόλαυση. Τα ποίηματα διευρύνουν τον ορίζοντά σου, τα ευχαριστιέσαι που τα διαβάζεις. Είναι άλλη δουλειά. Είναι δεν μπορώ να το συλλάβω, ρε φίλε. Ίσως δεν έχω τέτοια ένστικτα. Δεν μπορώ να το συλλάβω εγώ προσωπικά. Δηλαδή, okay, δεκτό. Άμα χωρίσεις δεν έχω τέτοια ένστικτα, ή θα είναι κάποιος δικός που διαβάζει τέτοια ποίηματα. Δεκτόν. Δηλαδή, δεκτόν. Και άμα είναι να πω τα ποίηματα, γιατί να μην ακούσω το Στελάρα. Άμπρα. Καζατζίδι να πούμε. Έτσι. Κουστάλιο. Καλώ. Απλά δεν νομίζω να ενδιαφέρει το φίλαθλο κοινό τη Θεσσαλονίκη όλα αυτά που συζητάμε. Αν τα αναλύσουμε σε βάθος τουλάχιστον. Πού να αναλύσουμε τώρα στο Κορδελιό τα ποίηματα του Ρίτσου, ρε φίλε. Θα έρθουμε τα τρίκυκλα μας κάνουνε τουλούμι στο ξύλο. Είναι καθαρά αριστερά ποίηματα. Είναι εύκολος ο Ρίτσος. Ναι. Είναι ο Σκόκος, όπως σας είπα. Γιατί φεγγάρι κρύφτηκε στα σύννεφα από πίσω, φέξε μου την τύχη μου, δεν βλέπω να πηδήξω. Έτσι γιατί οι ακροατές σας έχουν μέσα τους την ποιήση. Καλή συνέχεια, παιδιά, λέει ο φίλος. Φύγε, φίλε, καλημέρα, επόμενη γραμμή. Ναι, ναι. Ποιος είναι το δεκάρι, σε φέρεις, για πάμε. Πάμε να δούμε, ναι. Ο Πέλκας στην ποιήση ποιος είναι, να πούμε, με το Βιερίνι, να δούμε, και το Μάτ. Ποιος ήταν, ο Φανφάρας ήταν. Λέγε, φίλε, ναι, λέγε. Πιστεύω το μεγαλύτερο πλήγμα της ΑΕΚ δεν είναι ότι έχασε αγωνιστικά τον Γιώχανσον και τον Μάντελ, αλλά τους έχασε από άποψη πώλησης. Τι λέει, ρε πρόεδρε, αλήθεια. Ναι, τώρα πρόεδρε. Να δεις, ο Χριστοδουλόπουλος πνευμονικό είδημα ήταν έτοιμος να πάθει. Ξέρεις με το πνευμονικό είδημα. Αυτό που πιστεύω, ναι. Πιστεύω ότι αυτό τον είδες στο 35 λεπτό. Πώς βαριά. Με λέει ο Καρατζαφέρης, πήγαμε το γιο μου το Γιωργάκη, λέει. Τρώμαξα αυτό το πώς τον αποσταλάβει. Λέω τον Καρατζαφέρη, ρε Γιάννη, λέω και Νίκο. Εγώ από τη τηλεόραση λέω, βλέπω ένα φάουλ κερδίζει η εθνική ομάδα σας. Και το βλέπεις εκεί. Να χτυπήσει το φάουλ ο Χριστοδουλόπουλος στο 36 λεπτό. Και έχει κάτι ανάσες, λέω. Θα ρίξει και. Τι να σου πω, ρε παιδάκι μου. Είναι στο σανατόριο. Απλά πιστεύω. Απλά το λένε, αυτό θέλω να το σχολιάσω. Το Γερμανό, πώς το λέγανε. Στο έργο με την αστροφενιά, πώς λέγονταν. Που πεθαίνει από το σανατόριο. Δεν θυμάμαι, ρε. Ναι, ρε.
Τι πράγμα ήταν αυτό, ρε φίλε. Ναι. Αστροφυγιά, εμπιστευτικά ρέζει. Βαλσάμι. Λέγε. Θέλω να σχολιάσω αυτό. Πιστεύεις ότι ο Μελισανίδης εξενερώνει από την άποψη ότι χάνει οικονομικά από τους δύο παίκτες ή πιστεύεις ότι τον νοιάζει το αγωνιστικό κομμάτι? Εγώ πιστεύω κυρία Δε Μαρμίτα. Ο Μελισανίδης θα φανεί αν αγαπάει την ΑΕΚ, αν ξυλωθεί το παντελόνι του και πάρει χαφ στο Γιόχανσον, πάρει εξτρέμ, εντάξει, και πάρει και δεκάρι, οκ. Okay. Για να ενισχύσει την ομάδα του για να πάρει το πρωτάθλημα. Άμα δεν πάρει, θα το λέω τσιγκούναρο, μεγάλος παράγοντας όμως, αλλά τσιγκουναράς. Μεγάλος παράγοντας. Μεγάλος παράγοντας, πρόσεξε, αλλά και αυτοδημιούργητος σαν άνδρας. Ωραία, φίλε, πέναλτι που δεν έδωσε στην Ιταλία. Εδώ σου λέει ο Γιώργος για μεταγραφή του χειμώνα, να τον δώσει, να τον κάνει τα άλλα, σου λέει. Πάντα τα άλλα για την ώρα. Εάν είναι να δώσει τον Γιόχανσον και... και να μην πάρει χαφ. Εδώ λέμε να ενισχύσει την ΑΕΚ με χαφ, γιατί ο Σιμώνης και ο Γιόχανσον τρέχουν πολύ. Να ενισχύσει στα εξτρέμ, γιατί ναι, να ενισχύσει στα δεκάρι. Αυτός ο Κονέ εκεί τι γίνεται, ρε παιδιά, αυτός ο Κονέ. Παλέμαχος είναι, ρε, δεν σας το είπα εδώ δύο μήνες τώρα. Ποιος Κονέ να μου. Ταρτσίδης, Κονέ, Τωροσίδης, Βιερίνια, Μάκ. Έχει εδώ πράγμα μπόλικο. Λέγε. Ραπτό. Όσον αφορά το Βιερίνια, νομίζω ότι από την στιγμή που ήρθε δεν είναι αυτός που ξέρουμε, αλλά. Το ξέραμε, ρε φίλε, εγώ το ξέρα. Εγώ το ξέρα, το βλέπα, του το είπα. Τι έχω εγώ κάνα θέμα με το Βιερίνια ή το Μακ? Τι με χρωστά λεφτά, έχω καμιά διένεξη μαζί του? Δεν μπορώ να βλέπω το Βιερίνια τώρα. Με έδωσε, λέει, είδηση, θα παίξει αριστερό μπακ, επειδή ο Λέοβατς είναι ανεμικός. Θα βάλω εγώ με δεξί πόδι το Βιερίνια αριστερό μπακ. Να ανέβει, ξέρω εγώ, πιο ελεύθερα, να έρθει από πίσω. Είναι δυνατόν, εσείς. Είναι δυνατόν. Και αν δίνουμε στο ΟΑΚΑ, και αν δίνουμε στο ΟΑΚΑ, μόλις μπήκε αριστερό μπακ. Πουλήσατε τον Έριξον, ρε, για να πάρετε τον Βιερίνα, τον άνθρωπο, να το βάλετε αριστερό μπακ. Ενρίκε εννοείς. Τον Ενρίκε, Έριξον λέω. Σβενκόραν Έριξον. Δώσατε τον Ενρίκε για να πάρετε το ΜΑΚ 10 κιλά παραπάνω με έναν κόλο, να πούμε σαν τη Λιάννη. Και δώσατε να πούμε και το Βιερίνα να τον πάρετε μπακ αριστερό στα 32. Επειδή δεν βγαίνει ο Λέοβατς. Δηλαδή ο προγραμματισμός σας ήταν να παίξει αριστερό μπακ αν δεν βγει ο Λέοβατς. Πήρατε το Λεβέκ, τον πληρώσατε για να παίξει ο Βιερίνα αριστερό μπακ με δεξί πόδι. Ναι. Και το λέτε και δεν τρέπεστε στον κόσμο να πούμε. Τι ξέρεις ο Λέοβατς. Ραπτό. Ναι. Ραπτό. Ναι. Για να κλείσω. Σήμερα είμαι στον δρόμο και έτσι όπως κοιτάω στα αριστερά μου τον καθρέφτη. Και βλέπω τον καθρέφτη να μου το γεμίζει ένα το γιο τον Μπορντό. Θυμήθηκα τον κόκκινο. Το Ιώτα Μπορντό. Χωρό μου. Χρώματε Μπορντό. Τι το Ιώτα, ρε. Το Ιώτα Μπορντό, έτσι λέει εδώ. Το Ιώτα Μπορντό. Χρώματο Μπορντό. Έτσι γράφει εδώ. Για του γνώστε, ο Δέλκο διετέλεσε γραφείο τύπου τη ΠΑΕ Ηρακλή 1908 το 2014. Γνωστό Ηρακλειδέα, κύριε, λέει ο γιατρό. Ο Βασίλη. Και ο άλλο. Δεν με νοιάζει τι ομάδα είναι, ρε φίλε. Δεν με νοιάζει τι ομάδα, φίλε. Λέει ο γιατρό ο Μπανιώτη. Αν ο Ελίτης έχει πουλήσει, για παράδειγμα, 100 εκατομμύρια αντίτυπα σε όλο τον κόσμο, σε πολλές γλώσσες, αυτό μεταφράζεται σε ανάλογα κέρδη. Δεν είναι καθόλου άσχημα. Είναι μια μορφή πνευματικής εργασίας, μην είσαι τόσο αρνητικός. Λέει, άμα οικονόμησε από αυτό που πούλησε, σε τσενιάζει. Βέβαια, εμείς που είμαστε καρνίβαλοι εδώ, με την πίεση δεν ασχολούμεθα. Και άμα ασχοληθούμε με την πίεση, θα μας πάρουμε τα κοτρόνια. Α, δώσω τώρα εγώ λεφτά να αγοράσω ποίηματα, ρε φίλε. Είναι δυνατόν. Είναι δυνατόν, ρε φίλε. 100 εκατομμύρια χιλοπιτάκιδες υπάρχουν. Να πάω να διαβάσω, ξέρω εγώ, ένα ιστορικό βιβλίο ή κάτι, ένα το ξέρω εγώ, τέτοια πράγματα. Ένα National Geographic. Πάμε κόσμο. Ναι, καλημέρα. Ναι. Γεια σου, παιδιά. Νάτος. Νάτος θα μας δώσει. Νάτος ο κύριο Κώστας. Λοιπόν. Καμπερίδης με ανατροπή το πήρε. Είδα το παιχνίδι Σουηδία-Ιταλία. Ναι. Η Ιταλία δεν έκανε ούτε μία τελική και, και δεν δόθηκε καθαρό πέναλτι υπέρ της Σουηδίας. Σταματάει με το χέρι μέσα στην περιοχή το κορόιδο διαιτητής. Ο Γιόχανσον πολύ δύσκολα θα γλιτώσει το χέρι αυτό, έτσι όπως τον είδα. Έτσι όπως τους έχει κάνει η ΑΕΚ, σε λίγο και ο Χριστοδουλόπουλος θα έχει από πίσω ένα νοσοκομιακό και θα έχει οξυγόνο. Γύρισε το ο Δεν Γκάλο και ο Σιμώες σε κάνα μήνα και αυτή είναι έτοιμη για θλάση. Δεν πήρατε χαμπάρι ότι έκανε την υπέρβαση. Σας το λέω εδώ τώρα. Γύρισε το γόνατο, αγόρι. Γύρισε το γόνατο. Ήταν μόνος εντελώς. Και γύρισε το γόνατο. Είναι ένα μου, μα ρίξα, έσπασε το πόδι της από την κούραση. Είναι ένα μισθό. Κάνε κάτι σκαλουπάτια
και έπεσε κάτω. Εγώ, άκου να δεις τι έπαθα. Από κούραση. Πάω να κάνω ηλίθιος πρόπερση, τρία χρόνια. Να κάνω 10 χιλιόμετρα. Τρέξιμο στο τσιμέντο. Τα κάνω. Μία ώρα και πέντε λεπτά. Τα κάνω. Και πάω που λες περπατώντας από το Μέγαρο μέχρι τα Μάξη. Και στραμπουλάω το πόδι μου στον ίσιο δρόμο. Την κούραση είναι. Παθαίνω διάστρεμα βαρύτατο. Και μου λέει ούτε λακκούβα έχει εδώ ούτε τίποτα. Και μου λέει ο γιατρός τι έκανες λέει εσύ. Λέω έκανα 10 χιλιόμετρα. Με αυτό το κορμί λέει πήγες και έκανες 10 χιλιόμετρα. Εσύ είσαι για πιο μικρές λέει αποστάσεις. Από εκεί την πάτησες λέει. Από την κούραση πάτησες λέει στραβά. Αν και την πάτησες. Τώρα ο κόκκινος που για να πάει από το περίπτερο πάει με τα μάξια πάρει τσιγάρα δεν μπορεί να ξέρει τι σημαίνει κόπωση. Η μόνη κόπωση που μπορεί να έχει είναι τα σαγόνια του όταν μασάει κανένα ροφό να πούμε. Κατάλαβες. Συνεχίστε. Συνεχίστε κύριε Κώστα, συνεχίστε. Λοιπόν, και οι δύο είναι μεγάλοι ποιητές. Έχεις διαβάσει ποιήση κύριε Κώστα? Όχι πάρα πολύ. Όχι πάρα πολύ. Αρκετά. Είχες χρόνο δηλαδή να διαβάσεις ποιήση? Κοιτάξτε να δεις. Γιατί όταν πάω εγώ τουαλέτα κάποιος θα με βγάλει σίγουρα. Ο σκύλος θα είναι η κόρη μου. Γρήγορα. Χρόνο είχα πάντοτε. Ναι. Λοιπόν. Εγώ ποτέ δεν είχα. Και λόγω επαγγέλματος. Και εγώ για λόγω επαγγέλματος δεν είχα ποτέ. Είχα, λόγω επαγγέλματος είχα χρόνο. Ναι. Γιατί φρόντισα να μην μπω μέσα να κάθομαι 7 ώρες στην καρέκλα. Ναι. Η δουλειά μου ήταν ναι. 5 ώρες εκτός γραφείου και 2 ώρες εντός γραφείου. Ναι. Όταν έστειλε ο πυρικό στα μάτς, εκτός γραφείου ήσουν. Όταν... Έστεινε ο πυρικό στα μάτς τότε. Στα 2 χρόνια ναι. που έκανα εγώ στη διοίκηση... Ναι. Δεν είχαμε στημένα μάτς. Πώς δεν είχατε? Το ένα ήταν στη Γάμα Εθνική ναι. που πέσαμε επί Αλέφαντο. Ναι. Πέσατε για δωροδοκία. Ναι. Ναι, αλλά δεν ήμουν στη δίκη. Α, δεν ήσουν τότε? Ναι, όχι. Α, γιατί... ήμουν την επόμενη χρονιά που πουλήσαμε ναι. Καλαμπάκα και Παπαγιάννου. 20 εκατομμύρια στον Περτσινίδη. Ναι, κάθαρσης. Ναι. Ήρθε και ο κύριος Παντελάκης και μας έκανε προσφορά 10 εκατομμύρια για τον Παπαγιάννου. Δηλαδή ο Ιρακλής πλήρωσε παραπάνω από τον ΠΑΟΚ, Όχι. Όχι. Ο 15 έδινε ο... Και του λέω, 15 έδινε ο Περτσινίδη. Εσύ τους και πούλησες. Του λέω, κύριε Πρόεδρε, είναι μεγάλη διαφορά 10 με 15. Πούλησες, και αφού λέτε ότι χάσατε τον Τερζανίδη που σας έφυγε στον Παναθηναϊκό, ναι. σας προτείνω ναι. να πάρετε με τα μισά λεφτά που δίνετε για τον Παπαγιάννου, τον Νίκο τον Καλαμπάκα και δεν θα μετανιώσετε. Ναι, και τι είπε ο Παντελάκης? Εγώ ήρθα για τον Παπαγιάννου. Επιμένω, κύριε Πρόεδρε, του λέω. Ναι. Συνέδρια. Επιμένω. Δεν μου λες τώρα, θα μιλήσει σαν άντρας. Πόσα εκατομμύρια τους πουλήσατε και τους δύο? 20 εκατομμύρια. Εσύ κανένα φράγκο έβγαλες? Για να μην γίνει τέτοιο πράγμα, είχαμε πρόεδρο ναι. Έναν τιμιότατο διευθυντή που είχε βγει στη σύνταξη της Αγροτικής Τράπεζας. Επί Πασόκ? Αυτός ήταν αριστερός. Τίμιος αριστερός. Ναι. Αυτός ήταν αριστερός. Δεν πήρε μίζα δηλαδή. Αλλά ήταν πρότυπο τιμιότητος. Και γι' αυτό τον αναδείξαμε πρόεδρο, γιατί ήταν υπεράνω πάσης υποψίας. Για να μην φαγωθούν λεφτά. Έχεις δίκιο σε αυτό που λες. Καλά, εγώ στη σήμερα είναι εποχή έπρεπε 20% από τον νόμο να πάρετε. Για να μην φαγωθούν λεφτά. Βάλαμε αυτόν πρόεδρο. Ο γιος του οποίου σχορεμένος με πάντρεψε και με βάπτισε το κορίτσι. Ο γιος του. Μάλιστα. Αλλά σου λέω και δεν με άκουσε. Πήρε έναν ποδοσφαιριστή αγά από την Κύπρο που δεν έπαιξε ποτέ δεν μπάλα. Τελευταία ερώτηση γιατί πρέπει να πάμε σε διάλειμμα. Ναι. Πέθανε ο φίλος ο Γρυλάκης. Ναι, πήρα την γυναίκα του τηλέφωνο και τη συλληπίθηκα. Έκανα 40 χρόνια παρέα μαζί. Ναι, ναι. Στενή παρέα όταν Αθήνα, λέω. Αθήνα πέθανε, Αθήνα. Ναι, στην Αθήνα πέθανε γιατί είχε πέστο Πάρκινσον. Από Πάρκινσον πεθαίνεις? Δεν νομίζω. Ναι. Είχε Πάρκινσον.
Αλλά πέθανε και 91 χρονών, ρε κορίτσι. Ήταν και καλή ηλικία. Εντάξει. 91 χρονών πέθανε. Πλήρης, πλήρης. Φιλιά, πάμε διάλειμμα γρήγορα. Γεια σας, παιδιά. Να σε γερός, να σε γερός. Ακούτε Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ. Βάλε τώρα εντελώς δωρεάν την αγγελία σου στις μετροαγγελίες της Μέτροσπορ. Παραλαβή αγγελιών κάθε μέρα, Δευτέρα έως Κυριακή, 9 το πρωί με 9 το βράδυ. Τηλεφωνήστε στο 2310-900-360 και οι τηλεφωνήτριές μας θα σας εξυπηρετήσουν άμεσα. Γραφείο υποδοχής Κωστή Παλαμά 6 Γ στα Κωνσταντινοπολίτικα. Κυρίες και κύριοι, διακόπτουμε το πρόγραμμά μας για να ακούσουμε ένα απόσπασμα δανταϊστικής ποίησης. Απλώθηκε σκοτάδι στο λαμπρό ήλιο. Βούτυρο η μαργαρίνη γύρω-γύρω. Κόκκινα περιστέρια 24 καρατίων τυποποιήθηκαν από 110 καροτσάκια. Τραλαλά, λαλαλά λαλαλά. Λαλαλά λαλαλά, λαλαλά λαλαλά λαλαλά. Τώρα θαυμάστε τα υγιεινά γαλάζια μάτια του ξυπνητηριού. Κάπου θα βρείτε έναν έφηβο σκόρο που φτερουγίζει στη βιβλιοθήκη. Και τόσο κούφια διπλοέκλασε ώστε ξεδίψασαν σκυλάκια δαλματίας. Σου φαίνεται παράλογο αυτό το ποίημα. Αλλά δεν σου φαίνεται παράλογο να ακούς ξανά και ξανά το ίδιο ποιηματάκι και τις ίδιες προσφορές delivery. Deliveras.gr. Βρες τώρα άπειρες, λαχταριστές, χορταστικές, αποκλειστικές, super duper προσφορές για online delivery στο πανεύχριστο υπερταχύτατο app του Delivera χωρίς να παραλογίζεσαι. Πεινάς, Deliveras. Στην επόμενη λακκούβα στρίψτε δεξιά. Πού σου πάει τα αμορτισέρ? Σε δύο μέτρα κλειστή στροφή δεξιά. Σε 15 μέτρα στο περνάει κοπάδι με πρόβατα. Ουφ παρατρίχα. Και μου το είπε ο συνάδελφος, μου το είπε. Go the other way. Βγάλε e-way. Επαγγελματίας οδηγός, αποκτήστε σήμερα δωρεάν το e-way από τον Αυτοκινητόδρομο Αιγαίου. Κερδίστε ασφάλεια και οικονομία με τις προνομιακές τιμές e-way. Πληροφορίες στο aegeanmotorway.gr. E-way και έφυγα. Μετρόπολης 95,5. Είσαι πάντα με τους πρώτους. Είσαι στην κορυφή. Open the morning and out to school. The teacher is teaching the golden rule. American history and practical man. Αυτός ποιος είναι που τραγουδάει? Είναι ο Θοδωράκης της Αμερικής. Ο Τσακ Μπέρι είναι Γιάννης αυτό. Τσακ Μπέρι, Τσακ Μαυρίλα. Καλημέρα κύριε. Να ξέρεις, Τσακ Μπέρι. Καλημέρα παιδιά. Καλώς τον. Παιδιά. Ναι. Καλησπέρα και στην παρέα. Ένα πράγμα που μου αρέσει εκεί που είστε. Έτσι μου αρέσει. Αν κάτι μου αρέσει Κώστα σε σένα, είναι ότι προσεγγίζεις πράγματα τα οποία μπορεί να μην σου αρέσουν, μπορεί να μην σε ενδιαφέρουν. Τώρα η πίεση δεν μ' άρεσε, για να είμαι ειλικρινής. Δεν σ' άρεσε γιατί μάλλον δεν έχεις ασχοληθεί. Μα γιατί να ασχοληθώ με κάτι που δεν μου αρέσει? Να σου πω ένα λόγο που δεν τον αρέσει πίσω όπως και εμένα. Είναι αργή, ρε φίλε. Μπράβο! Είναι πάρα πολύ αργή. Σωστό, είναι αργή. Ωραία. Ναι, ναι. Ο Βέγκος ήταν γρήγορος. Ναι, ταχύτατος. Ναι. Ο Βέγκος ήταν ένας ποιητής εποχής του. Ο Βέγκος ποιητής. Ρομαντικά το καθόλου. Δεν ήταν καθόλου. Όχι, 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 πραγματικά. Ποιητής σημαίνει κάποιος ο οποίος δημιουργεί συνέστημα, γέλιο, χαρά, λύπη. Ο Βέγκος είναι, είναι καλλιτέχνης κάποιος. Ναι. Όχι κύριε μου. Πώς καλλιτέχνης είναι? Τι δουλειά έχει ηθοποιός ο Βέγκος? Τι σχέση έχει με την ποιήση? Τι σχέση έχει? Τι σχέση έχει? Καλλιτέχνης ήταν ο άνθρωπος. Ένας άνθρωπος που δημιουργεί αυτά τα ένστικτα που λες και αυτά τα συναισθήματα είναι ο καλλιτέχνης. Με τη μουσική του, με την υποκριτική του, με όλα αυτά τα στοιχεία. Από ποιητής είναι να κάνει ένα πράγμα συγκεκριμένο. Πάσα το ταυτοποιήσεις τώρα εσύ. Ετυμολογιακά σημαίνει. Θα βάλω εγώ δίπλα τον Βέγκο με ένα ποιητή τώρα. Πλάκα κάνουμε τώρα τον τεράστιο Θανάση Βέγκο τώρα. Εσύ το ταυτοποιήσεις τώρα όπως λέμε έναν παίχτη στο κήπεδο Κεντάι. Δεν το λέμε είναι ποιητής, ζωγραφίζει το λέμε. Όχι, αλλά δημιουργεί, προκαλεί συνέστημα. Ναι, ναι, άλλο αυτό. Το πώς θα το χαρακτηρίσεις μετά λόγω εξαγγέλματος. Και ο Χατζηπαναγής και ο Μαραντόνα δημιουργούσαν συνέστημα. Ποιητέ ήταν. Ναι. Η μόνη έκφραση που έχω ακούσει για ποίημα, ρε παιδί μου, ποίημα το παστίτσιο σου σήμερα, χαρίκλια. Ποίημα. Μόνο γι' αυτό. Για να πηδήξει χαρίκλια, είπε το παστίτσιο για να είναι ποίημα. Όχι, το έχουμε ακούσει σαν έκφραση, ρε παιδί μου.
το γεγονός ότι κάποια πράγματα λίγο τα, όχι υποβαθμίζουμε, στην καθημερινότητά μας τα περνάμε πολύ χαλαρά. Ναι, γιατί είμαστε πρακτικοί, είμαστε πρακτικοί άνθρωποι. Πες μου τώρα την αλήθεια, γράφεις ποίηματα, γράφεις συγγραφέας, είσαι κάτι πριν τώρα, αν βγει κάποιος και πει ασχολούμαι τώρα με την ποίηση, δεν απείς ρε φίλε, τεμπέλης είσαι. Ρε φίλε το παιδί πιστεύω ότι είναι ποίηση. Κάτσε να ακούσουμε. Με αυτή τη λογική, η αλήθεια είναι ότι ζούμε σε μια κοινωνία που έχει κάποιους ιστούς. Αυτοί οι ιστοί, δυστυχώς ή ευτυχώς, μας προωθούν σε κάποια συγκεκριμένα επαγγέλματα, σε κάποιες συγκεκριμένες ιδέες, σε κάποιες συγκεκριμένες πολιτικές επιθέσεις, θρησκείες. Είναι η λογική εξέλιξη των ανθρώπων. Τώρα, αν κάποιος πει στο παιδί του μπαμπά θα γίνω ποιητής ή ζωγράφος, ή θα το μουτζώσει, ή θα του πει αγόρι μου δεν πρόκειται να βγάλεις ποτέ στη ζωή. Ανάλογα ποιο παιδί. Επομένως, αν το πει ο κόκκινος στον μπαμπά του, μπαμπά θα γίνω ποιητής, θα γελάει ο μπαμπάς. Θα του πει ο μπαμπάς του κόκκινου, εσύ το μόνο που μπορεί να κάνεις είναι τον Αντώνη Παπαδόπουλο στις ταινίες. Γι' αυτό υπάρχει ναι. Και ή να πω εγώ τον πατέρα μου, θα γίνω ξέρω εγώ, άνθρωποι ναι, θα με πάρουμε τις κλωτσιές. Κάποια πράγματα. Ναι. Ναι. Τώρα πει ο Παντελής ο Καναράκης στον μπαμπά του, θα γίνω ποιητής. Πολύ ευχαρίστως θα πει. Τι θες να γίνεις δηλαδή, υδραυλικός θα γίνεις. Αν γράφεις ή όχι, νομίζω ότι ο Κώστας γράφει κείμενα στην εφημερίδα. Δεν είμαι καλό στο γράψιμο πια εγώ, δεν είμαι. Είσαι και παρά είσαι. Νομίζω ότι όλοι μέσα μας έχουμε έναν μικρό ποιητή. Έλα μωρέ τώρα, εγώ έγραφα ημερολόγια από τα 12, άκου εμένα. Έγραφα ημερολόγια από τα 12 μέχρι τα 40. Τι πάνε πει ότι ξέρω να γράφω ή είναι τόσο πολύ τα γραφόμενα. 38 χρόνια έγραφα ημερολόγια. Καμιά 50 ημερολόγια με φωτογραφίες μέσα, κολλάς και τέτοια. Θέλω να σου κάνω μια ερώτηση. Δεν τα δίνει σε κάποιον. Γιατί μπορεί σε κάποιον άλλο να τα διαβάσει ναι. Και να και τι να λέει μέσα, καλύτερο. Να ξέρει εγώ τι πήδαγα, τι έκανα, τι έτρωγα, τι αισθανόμουν και τι ξάπλωνα και τι αόρια έκανα και τι ξέρω εγώ συναισθήματα είχα και τι ατιμίες έκανα και τι αυτό. Αμέτρητοι που έχουν γράψει ακριβώς αυτό το αντικείμενο, το βιωματικό και έχουν πουλήσει εκατομμύρια βιβλία. Αυτό βιογραφία ακούγει σαν να ακούγεται αυτό που λες. Εγώ άμα τα δώσει τα ημερολόγια σε κάποιον θα με κλέψει. Μέσα από θα τα πουλήσει τα βιβλία και θα με δώσει λεφτά. Θα πάω εγώ να τον πυροβολήσω. Δεν είμαι για τέτοια εγώ. Μην με εκβάλλεις. Για να μην σας καθυστερώ είστε όλοι μικροί ποιητές. Δημιουργείτε συναισθήματα, δημιουργείτε γέλιο, δημιουργείτε ίδρυκες. Κατά μία έννοια όλοι δημιουργείτε μία ποιήση. Αυτό είναι το μόνο σίγουρο. Δύσκολο. Δεν το δέχομαι. Γράφεις κάτι εύκολο. Για σένα, εύκολο. Γιατί το έχεις. Στην Τούμπα που μεγάλωσα, δεν. Αν πάω τώρα το πρωί στο πάρκο του Εθεράπη και θα πω, θα γράψω ποίηση, θα μαζευτούν εκεί τεμπέλχανες, θα πούμε, του πάρκου. Να σου πω κάτι. Αυτό είναι το θέμα. Ότι δεν λες, θα γράψω ποίηση. Το κάνεις στην καθημερινότητά σου. Εγώ. Είναι περίεργο να το σκεφτείς. Ειλικρινά. Έχει άλλη αντίληψη απλά τη λέξη αυτή. Έλα, μωρέ, εγώ δουλεύω τώρα. Τι κοίτα. Τώρα, αφού ετοιμάζει βιβλίο, ρε. Με ξεγελάσαν και εκεί. Και εκεί. Πρέπει να βρούμε χορηγού, λέει. Σαν τον Καζαντίνα. Βρούμε χορηγού. Εσύ τι νομίζω, ότι λέει ο Ραπτόπουλο και τρέχουν δολάρια να πούμε τον αέρα. Πώ για. Δεν τι φέρεται η αξία του brand name. Ότι θα προσελκύσει χορηγού σε όλε τι δουλειέ. Όχι μόνο σε σένα. Ένα που έχει brand name προσελκύει χορηγού και γίνουν και ανοίγουν οι δουλειέ. Απλά είναι τα πράγματα. Ευρέστη. Κανεί δεν λέει το όνομά του Χατζινάκο ή το Καζαβίτη ή το ένα Ιτάλο και τρέχουν δολάρια από τον ουρανό. Δεν είναι έτσι. Πριν γίνει brand name, τι ήταν. Ανώνυμο. Ποιο. Να σου πω μια πολύ μικρή ιστορία. Τι σημαίνει ποιήση. Για πε. Όταν ο Οδυσσέας πήγε στο νησί με τους μονόφαλμους, συστήθηκε ως ο κανένας. Τους κύκλοπες λες. Ναι. Τους κύκλοπες. Τα δεν είναι το ανέστημα. Πρόσεξε τι λέει. Συστήθηκε ως είναι ο κανένας. Ναι. Όταν κύκλωσε, φεύγοντας, του φώναξε. Είναι ο γιος του Λαέρτη, ο Οδυσσέας, ο καστροκαταλήτης. Ναι. Καταλήτης. Αυτή την ο καστροκαταλήτης, ναι, αυτός που κατέληξε το κάστρο της Τρίας. Με αυτό ο Όμιλος ήθελε να δείξει ότι γεννιέσαι ανώνυμος και κάποια στιγμή με τις πράξεις σου γίνεσαι κάποιος. Αυτό πάντως που αναφέρεις δεν είναι ποιήση, είναι μυθιστόρημα. Αυτό είναι, έχει γραφεί. Μυθιστόρημα είναι το έπος. Του Λαέρτη θεϊκέ πολυμήχανη Οδυσσέα. Ο Λαέρτης ποιος ήταν. Ο γιος του, ο πατέρας του. Έρχεσαι ανώνυμος. Και φεύγεις με ένα όνομα. Ναι. Αυτό που λες τα ομερικά έπι είναι ποιήση. Είναι το πρώτο είδος μεγάλης
ποίηση. Εγώ το ξέρω. Μην λες πράγματα που δεν ξέρεις. Έλεγα κάθε βράδυ από ένα πείμα και κανένας δεν την έκανε τη δουλειά. Στην Πινελόπη. Ξέρω τι κάνατε, δεν κάνανε. Εγώ δεν κάνανε τίποτα. Έρθει ο μεγάλος μετά και ο γιος του Λαέρτη τα τέντωσε τα τόξα. Τα τέντωσε και ξέρεις τα τόξα πώς τα τεντώνει. Έφυγες, καλημέρα. Ωραίος, καλημέρα. Αρέσει όμως, είχε επιχείρημα. Ο κόκκινος θα ήθελε και Νόμπελ τώρα, άμα τον έλεγε. Έχω πάρει Νόμπελ. Λέγε, φίλε. Καλημέρα, καλημέρα. Καλημέρα, καλημέρα. Βασιλάκη. Τι είναι εκεί πέρα, βραδιά κονταραμένων ποιητών. Ναι, φίλε, βραδιά κονταραμένων ποιητών. Έχω την απορία αυτή. Πρώτον. Δεύτερον, η Αριανάρα και ο λαός της έδωσε το μήνυμα με την. Έδωσε το μήνυμα με άδειο γήπεδο, ναι. Ότι είμαστε εδώ. Ναι. Όποτε γουστάρουμε, Ραπτόπουλε, το γεμίζουμε. Όποτε γουστάρουμε. Ναι, αλλά δεν το γεμίσατε. Όποτε γουστάρουμε. Γουστάρετε. Να ξέρει. 30 χιλιάρια μπήκατε μέσα. Σαν το αμάξι κάποιο. Εσύ τι λογιστή είσαι. Ποτέ δεν το λέμε φουλαρέτο. Προσλάβαμε το Ραπτόπουλο στο λογιστήριο τη ΠΑΕ. Γνωρίζετε οικονομικά. Καθίστε καλά και μην λέτε για την Αριανάρα τρέλε. Και τρίτον, επειδή δεν γουστάρω πολύ να βγαίνω στα ραδιόφωνα. Στην Αλεξάνδρεια, ό,τι ασπρόμαυρο κυκλοφορεί θα τρώει φάπες για μια εβδομάδα. Σούπερ τρία μου, νάρε. Άιντε από εκεί πέρα να πούμε σάλια τώρα, θα κάνεις φάπες στην Αλεξάνδρεια και τέτοια να πούμε. Μαλλιά να πούμε. Ένα άσο και ένα τριάρι, ρε Φλόρα. Άρη σήμερα, και θα σε κάνω. Γεμίσαμε. Στην Αλεξάνδρεια. Αλεξάνδρεια. Έλα, φίλε, στην Αλεξάνδρεια. Εγώ είμαι. Εσύ είσαι, φίλε. Στην Αλεξάνδρεια από το Style Rocks. Καλησπέρα. Τι είπε ο Βασίλης. Θα βάλει λέει, τον Βέγκο με τους ποιητές του τεράστιο, αυτό είπε. Για αυτό είπε, θα εννοείται. Δεν, ναι. Δεν τον βάζω ούτε καν. Θα βάλει τον Βασίλη τον Βέγκο με τον Όμηρο. Και ποιος είναι ο Όμηρος. Με τον Διονύσιο Σολομό. Ποιος είναι ο Σολομό, τον Καβάφη, ποιος είναι. Ρε παιδιά. Εγώ ψηφίζω είναι... Βέγκο, Θανάση Βέγκο ψηφίζω. Είναι θεμητό να μην σας αρέσει. Ο Σύρος, το Πιάρα, Θανάσης είναι... Βέγκος. Αυτό ταυτίστηκε με τον κάθε άνθρωπο, με το μέσο Έλληνα. Τι μου λες τώρα, ρε, θα αφήσω εγώ τον Θανάση Βέγκο να βάλω το δίπλα τώρα. Το Σολομό και την Αγκέρδα. Τους τεμπελαράδες τώρα κάθε πρωί εκεί. Άιντε από εκεί, ρε. Δεν θέλω τα πείματά τους, ρε. Εγώ θέλω λαϊκούς ήρωες αυτό το πράγμα που ήταν ο Θανάσης Βέγκος. Εργατικό σκυλί. Και πληθύνονται. Πόσα χρόνια δούλεψε ο άνθρωπο, έφαγε την ψυχή του αυτό που έκανε. Εγώ έχω στήπαλα. Πάω έτσι αυξάνονται και πληθύνονται οι στραβοστόμηδες με αυτές τις ιδέες. Είναι θεμητό. Μ' ακούτε? Σας ακούμε. Ναι, είστε δημόσιοι. Είναι θεμητό να μην σ' αρέσει η ποίηση. Εσένα σ' αρέσει η ποίηση. Αλλά να μην δίνει την ποίηση επειδή δεν σ' αρέσει. Σ' αρέσει η ποίηση. Και να προσπαθεί να την. Δεν νομίζω. Σας αρέσει η ποίηση. Τα παιδιά σας, να τα μαθαίνω για να κάνουμε. Σας αρέσει η ποίηση. Η ποίηση έχει θρέψει την. Γενιές και γενιές και έχει δημιουργήσει το την. Το Πασόκ έθρεψε τις γενιές. Ποια ποιήση τώρα. Έχει έχει στηρίξει την ευαισθησία πολλών ανθρώπων. Είστε ευαίσθητοι. Μπορούμε να έχουμε κάτι άλλο. Για πες μου, ρε ράπεστε. Θα ήθελε στα παιδιά σου, μια κόρη που έχεις δύο, δεν ξέρω πόσα παιδιά, να τα διδάσκουν για γιόκα στον Μάνταλο και δεν ξέρω τι. Και όχι, να λέει για τον Ελίτ. Και να πεινάει στο πάρκο τα Ιθαράπη να τρώει καλαμπόκια. Ή για τον Καβάφη. Γιόκα στον χίλιες φορές. Όχι, πέλε μου. Αγιώγα σου, εντάξει. Πολύ ωραία. Μπορεί να το δέχεσαι αυτό, να μην ειρωνεύεστε. Δεν ειρωνεύεστε. Εμένα ο Μάνταλο μετάει. Ο Γιώγα σου. Ο Ελίτ δεν μετάει σε μένα. Όταν ειρωνεύεσαι την πίστη. Ο Κούδα, ο Σαράφη, ο Παρίδη. Τι. Και εμένα μου αρέσουν αυτά, δεν είπα όχι. Ναι, αλλά εμένα είναι η δουλειά μου. Τι να μ' αρέσει ο Ελίτ δηλαδή. Ο Ελίτ σε τι να μ' αρέσει. Δεν μπορεί να του υποβιβάζει και να του υποβαθμίζει. Δεν ξέρει τι προπόνηση τραβήξαν αυτοί, τι σκαλοπάτια ανεβήκαν. Ο Ελίτ τι έχει κάνει. Πήγαινε εκεί στον ήλιο το βασίλευμα ψηλά. Του ερχόταν η έμπνευση. Εγώ, άμα κάνω 40 ώρες τον ήλιο από κάτω, ξέρεις τι ποίηματα θα σε γράψω εγώ εσένα. Άμα ταξίνω όλη μέρα. Πλάκα με κάνεις. Εγώ, θες να με βάλεις τρεις μέρες κάτω από τον Αττικό ουρανό που δεν έχει και υγρασία. Εκεί να σου γράψω εγώ τρία έργα. Δεν έχω χρόνο να μας κατάλαβες ποια είναι η διαφορά. Μπούρδες θα μου γράψεις. Μπούρδες θα σε γράψω. Έτσι θα κάνεις. Βάλω τον Βασίλη, πιο μπούρδες ακόμα. Πώς είπατε? Βάλε το Βασίλη να γράψει ακόμη πιο πολύ. Τώρα, τώρα πραγματικά, εσείς τώρα άντρας πράγμα, σας αρέσει η ποιήση. Ναι, για πες. Δηλαδή, αυτά είναι για ευαίσθητους ανθρώπους. Εμείς είμαστε γουρουνάδες. Φίλε, τι δουλειά κάνεις αν επιτρέπετε. Τι δουλειά κάνεις. Τώρα παίζει ρόλο τι δουλειά κάνουμε. Ναι, γιατί. Όχι, παίζει ρόλο.
Πες μας. Δεν το λέμε αυτό, αλλά ένας άντρας, ας πούμε, ο οποίος είναι μάχημος, ο οποίος είναι μαχητής μέσα στα κόλπα ιστορίες, μέσα να χώνεται στις δουλειές. Να ακούει πίεση είναι. Πώς το λένε, δηλαδή μας φαίνεται παράξενο. Γιατί η επαναστατική πίεση δεν ξέρεις τίποτα. Συγγνώμη λοιπόν. Η πίεση είναι κάτι το οποίο ενθαρρύνει ανθρώπους να επαναστατήσουν, να δουλέψουν, να τρέξουν, να κάνουν. Υπάρχουν πολλές μορφές πίεσης που έχουν δημιουργήσει σε όλα τα. Είναι οι μοχλοί που κινούν τις ψυχές των ανθρώπων να κάνουν πράγματα, να επαναστατήσουν. Δηλαδή στην Ελλάδα, ας πούμε, η πίεση. Γενικότερα, στην πλατιά μάζα, ας πούμε, των ανθρώπων. Το δράμα αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα. Το δράμα είναι αυτό που ζούμε τώρα εδώ πέρα, με την κρίση τώρα. Κάτσε, ακούμε την άλλη άποψη. Αυτό είναι το δράμα. Αν περνάμε κάτι άσχημο, αυτή η κρίση που περνάμε τώρα, είναι γιατί έχουμε κρίση στο πνεύμα. Δεν εμφυσίσανε μέσα μας οι πτυχές των ποιητών μας και των λογοτεχνών μας, ας πούμε, ναι. Όχι, και αυξήθηκαν. Γενικότερα το λέω, δεν το λέω για τους ποιητές. Αυξήθηκαν οι φωνές που ειρωνεύονται, πίεση, που μιλάνε πιο πολύ για πολύ δευτερεύοντα τρεσέμοντα. Δηλαδή, Αργιανή, τώρα που τους έκανε ο Σαουρίδης, σαν το Μόγκολο που ήταν, τους έλεγε ναι, λέγανε. Τώρα μιλάω ο Βασίλης. Ναι, Αφέντη, ναι, όχι, Αφέντη, Λέσχη, ναι, όχι. Κατάλαβες. Ενώ ο άλλος σου λέει πίεση, ανοίγει το μυαλό. Κατάλαβες. Βέβαια. Δεν μας έπεσε όμως, φίλε μου, τι ομάδα είσαι, τι επάγγελμα κάνεις. Αν μου πεις για ποιο λόγο με ρωτώ, θα απαντήσω. Γιατί του κάνει πάνω εντύπωση. Για να καταλάβω την ψυχοσύνθεσή σου πάνω σε αυτό το πράγμα. Μας κάνει εντύπωση. Ενώ ακούς εκπομπή Ραπτόπουλου, ας πούμε, και τα λοιπά, πώς είναι δυνατόν εσύ ένας άνθρωπος. Υδραυλικός ή ηλεκτρολόγος ή οικοδόμος δεν είσαι πάντως. Ραπτόπουλε, άνοιξε ένα πολύ ωραίο θέμα. Άλλα λόγια να αγαπιόμαστε. Δεν απαντάει. Μετά για την Τζουτζουάρη, τώρα κάτσε να μιλήσει. Ποιο ενδιαφέρον αυτό που άνοιξε ο Ραπτόπουλος από αυτό που με ρωτά στη δουλειά καλό. Μισό λεπτό. Πώς εσύ ένας άνθρωπος που ακούς Ραπτόπουλο. Αυτή είναι αρέσει, ναι. Ναι, ο οποίος είναι καρνίβολος με τους Μάου Μάου, εσύ ακούς ποιήση και ακούς και Ραπτόπουλο. Πώς παντρεύω, ναι, άκου, 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 άκου Ραπτόπουλο. Ναι. Υποτιμάς τον εαυτό σου ηρωνευόμενος στην πίεση, γιατί εσύ ουσιαστικά με αυτά που έχεις επίπεδο στο λόγο, έχεις επίπεδο στις απόψεις, στο χιούμορ κτλ. Δηλαδή είσαι ένας άνθρωπος που μπορεί να σε ακούσει κάποιος ευχάριστα, γιατί παρέχεις κάποιο επίπεδο. Εγώ δεν ακούω κάποιος άλλος, ένας ακούω. Σε πολλά πράγματα δεν διαφωνώ και ρίξει το επίπεδο σου μόνο σου και υποτιμά τον εαυτό σου. Το υποτιμώ για να είναι διαχρωματικότητα. Γιατί αν κάνουμε επίπεδο, δεν θα πειράσουμε, να πούμε. Αυτό όχι. Θα βαράνε τις πόρτες, είτε οι τζίδες, είτε οι τζίδες, και δεν θα υπάρχει sense. Δεν κατάλαβες. Έχεις επίπεδο. Γι' αυτό σ' ακούω. Στο χιούμορ κτλ. Εσύ υποτιμώ τον εαυτό σου, το ρίχνεις όχι με αυτά που λες, με κάποιες συμπεριφορές καμιά φορά, λίγες φορές. Πάει αυτό. Από εκεί και πέρα, αυτό που. Γιατί ακούω Ραπτόπουλο. Προτιμώ να ακούω Ραπτόπουλο κάποιον άλλον που δεν έχει κανένα επίπεδο χιούμορ, διατυπώσεων κτλ. Διότι μας ενώνει ο ΠΑΟΚ. Για μένα, ας πούμε, θέλω να μιλάω για ΠΑΟΚ. Είμαι ένας ΠΑΟΚΣ, ο οποίος από 10 χρονών δεν έχω χάσει μάτς στην Τούμπα. Αυτό το πράγμα από παιδική ηλικία μπαίνει μέσα σου και το λατρεύεις. Βλέπετε τον Ζουράρη. Ο Ζουράρης τι είναι. Είναι το ανώτερο πνευματικό άτομο αυτή τη στιγμή σχεδόν. Η Μήτρολος, ναι, τι είναι. Σχεδόν και είναι άρρωστος ΠΑΟΚΣ. Όταν το ρώτησαν, δεν προτιμούσες να γίνεις πρόεδρος στην Ελλάδα, πρωθυπουργός ή πρόεδρος στον ΠΑΟΚ. Φυσικά λέει πρόεδρος στον ΠΑΟΚ. Είναι άποψή του, βέβαια. Έτσι. Γι' αυτό μην τα μπερδεύετε τη δουλειά κάνεις και τη δουλειά δείχνεις. Άλλο το ένα, άλλο το άλλο. Πάντως και ο γιος του. Πώς δεν μας απάντησες, δεν πειράζει. Όχι survivor, πώς το λέγανε. Της Μπεάτας Ασημακοπούλου, ο γιος και του. Πώς το λέγανε τον σκηνοθέτη που ήταν παντρεμένοι. Ρε, συμβοήθαμε λίγο. Μπεάτα, ξέρω ποιο είναι. Μπεάτα Ασημακοπούλου είχε ένα γιο, τον Βασίλη το Λάσκο. Ο Λάσκος, ο Ρέσπης Λάσκος, ναι. Ο οποίος Βασίλης Λάσκος πήγε εκεί σε ένα. Πώς το λένε αυτό το παιχνίδι, τι ήταν αυτό κτλ. Και διάβαζε ποιήση. Και κοροϊδεύαν οι άλλοι το Λάσκο που διάβαζε ποιήση κτλ. Και το δουλεύανε. Το θυμάσαι αυτό. Γιατί δεν το θυμάμαι τώρα, ρε παιδιά. Αυτά είναι. Δεν νομίζω να ξέρω. Οπότε τα θυμάσαι όταν τα βλέπει. Τώρα αν έτυχε και το είδα, δεν θυμάμαι, όχι. Είναι δηλαδή ο μέσος Έλληνας με την ποιήση είναι τσακωμένος, ας πούμε, και με την λογοτεχνία. Και όμως, θα σου πω και κάτι. Πριν από 20-30 χρόνια, ο μέσος Έλληνας είχε διαβάσει και λίγο ποιήση, είχε κάποια πρότυπα έστω δίθεν. Τώρα δυστυχώς, όχι ο μέσος, ο κανένας Έλληνας δεν διαβάζει και είναι ελάχιστο, πολύ ελάχιστο ποσοστό. Σήμερα όντως ο μέσος Έλληνας έχει απομακρυνθεί. Όχι μόνο από την πίεση, από οτιδήποτε είναι γόνιμο και πνευματικό, γι' αυτό έχουμε την οικονομική κρίση. Η οικονομική κρίση ξεκινάει από άλλους. Όχι γιατί το Πασόκ έκανε τα χρέη
Και άνθρωπος. Τρώγατε τότε με χρυσά κουτάλια και τώρα φορτωθήκαν οι νέοι τα χρέη σας. Όχι, αυτό φταίει η πίεση. Όχι, απομακρυνθήκαμε από την πίεση. Φταίει και δεν φταίει το καλό Πασόκ. 15 χρόνια τότε εκεί πέρα που δίνανε και ταΐζανε τον κάθε χαραμοφάι. Άσε μας, δεν φίλε, σε παρακαλώ πολύ. Η πίεση φταίει και η απομάκρυση. Και όσα χρόνια αναλογούν και στη Νέα Δημοκρατία. Ναι, τα πολλά χρόνια ήταν του Πασόκ, σε παρακαλώ πολύ. Τα πολλά χρόνια ήταν Παπανδρέου του 80. Άντε, τα καλά τα χρόνια εκείνα ήταν που γίνανε. Οι καλές μάσες τότε γίναν τα καλά τα γλέντια. Άιντε τώρα. Τώρα τι σχέση έχει αυτό, ρε Βασίλη? Τι σχέση έχει? Τι σχέση δηλαδή, έχει? Δηλαδή σου λέω πια, τι σχέση έχει με την κρίση αυτή τη στιγμή που πεινάει νεολά και σκόνται και φεύγει λέει, και μεσαναστεύει. Σου λέει κάτι πιο βαθύ, δεν το καταλαβαίνει. Άντε καλά, δεν σαν Αργιανός που είσαι σούπερο αναθρεμένος. Ναι, απομακρυνθήκαμε από τις αρχές και την τέτοια και τη λογοτεχνία και την πίεση. Να μαζεύονται 200.000 Έλληνες και να πάνε να ψηφίζουν τη Φόφη και όλους αυτούς. Όλοι αυτοί οι οποίοι πάνε στην κρίση πάνε και τους ψηφίζουν. Αυτοί οι εγκέφαλοι και ο τρόπος σκέψης που πήγαν να ψηφίσουν 200.000 άνθρωποι, κάπως προήλθαν, από κάποια παιδεία προήλθαν, που σίγουρα δεν είχε πίεση. Κατανοητό, σε ευχαριστούμε πολύ. Ο άνθρωπος είπε πιο βαθιά το έργο. Εσείς τώρα σου περοαναθρεμένοι με τους γουρουνάδες εκεί. Δεν μπορείτε να το πιάσετε αυτό. Ο Παοξής το πιάσε. Πώς θα το πιάσουμε? Με τους καρνιβάλους εκεί πέρα το πιάσε. Με τις φαρφάρες. Πάμε, πάμε, επόμενη γραμμή. Μάλιστα. Ναι. Τι τρομερό, τι τρομερό. Καλημέρα. Καλημέρα. Καλώς τον. Καλημέρα, μ' ακούτε? Δεν σ' ακούμε καλά, όχι. Όσοι στις γραμμές, Γιάννη μου, πάρμα. Τώρα. Βγάλ το Bluetooth, πάνε κάπου, ας ακούμε. Με ακούτε? Καλύτερα τώρα. Ναι, φίλε Ράπη, είμαι ο γιατρός από Κραϊόβα. Από την Κραϊόβα, σε θυμάμαι. Ο Κραϊόβας, ο Ρουμάνος. Έλα. Ναι, ναι. Για πάρε τηλέφωνο τον Τίγρη και ρώτα τον. Τι ποιήση θα απαγγέλει στον Γιώχαμσον και στον Μάνταλο τώρα? Εκεί θα φανεί. Άμα τώρα τέλη του μήνα, αρχές του άλλου, αρχίζουν οι μπολτόζες και η Αγία Σοφιά και ο Δισκάνα παπά με κάτι μουσα μέχρι τα γόνατα να κάνει ευχέλαιο, καθάρισες. Ας το πρωτάθλημα το πήρε ο Πόντιος. Τι ποιήση θα απαγγέλει τώρα εκεί στο κρεβάτι, στο Γιώχαμσον και στο Μάνταλο? Το Μάνταλο το απήγγειλε. Το απήγγειλε. Ο Γιώχαμσον τι ζημιά έβγαλε, ξέρεις. Ελίτη, τι του είπε? Τι ελίτη, ρε. Εμείς σαν ραδιόφωνο, σαν εκπομπή μάλλον, καλύτερα, και σαν ραδιόφωνο, αφού εδώ το ραδιόφωνο μας φιλοξενεί και μας δίνει το λόγο, σας είπαμε τους αεκτσίδες ότι έχετε πάει στα κόκκινα, αρχίζουν οι θλάσεις. Χιχιαστοί και υπερκοπώσεις και ιστορίες. Φουλάρατε, καθαρίσατε. Τα είδαμε και με τον Λάζαρο εχθές. Πάει. Είπε και για τα ποίηματα τώρα, τέλεια. Ετοιμάσου τώρα θλάση Γκάλο, θλάση Σιμώες και καληνύχτα ζωή. Καληνύχτα. Επόμενος γραμμή. Καλημέρα. Πέντε όσοι είσαι στη γραμμή. Καλημέρα όσοι μείνατε. Καλημέρα. Πες Αντώνη. Τούρου. Δυο μείνανε. Καλημέρα. Καλημέρα σε όλη την παρέα. Και τους δυο. Έλα φίλε. Καλημέρα. Μ' ακούτε? Σε ακούμε φίλε με τη φωνή. Α, γιατί ακούω και την άλλη τη φωνή μέσα. Λοιπόν, η Ελλάδα έχει βγάλει ένα ποιητή και αυτός είναι ο Βασίλης. Ποιος Βασίλης? Ο Τερλέγκας, ρε φίλε. Α, συγγνώμη. Ένας λεπτούς ηγεί τώρα, ποιος ελίτης τώρα και ποιος. Ναι, βλέπεις να βγεις το καντήλι. Γεια σου, ρακροατάρα, να πούμε. Ρε φίλε τώρα, άσε μας τώρα, ποιος ελίτης. Ο άλλος, να πούμε, κινήθηκε πριν 200 χρόνια, βγάλει τον εθνικό ύμνο και είχε εμείς Ελλάδα Πακιστάνους. Και τον έχουμε ακόμη ήρωα του Σολομόκεν. Σε γνωρίζω, λέει, από την όψη, όλοι μαύροι να μακατεύει Τζίμισκι. Ποια όψη? Από τα κόκαλα βγαλμένα. Από τα κόκαλα βγαλμένα. Ποια κόκαλα? Έχουν μείνει κόκαλα. Στα τρία χρόνια τα βγάζουν. Με τα κρέατα να μου τσκέτ. Τέλος πάντων. Εγώ πιστεύω αυτό που λέει 2,5 ώρα θα την κοπανίσει, δεν την εκπομπή σήμερα. 2,5? Ναι, ρε φίλε. Και θα κάνεις και 2,5 μήνες να ξαναπάς. Ποια εκπομπή? Ρε φίλε, το μεσημέρι εκπομπή σου ξεστηλίστηκε. Γιατί? Βασίλη Στεβανίτη, άκουσα την εκπομπή το μεσημέρι. Ναι, εγώ άκουγα, ναι. Ερωτήθηκε από τον διπλανό του αν αυτή η εθνική έχει μέλλον. Με το λίγο ποδοσφαιρικό μυαλό που διαθέτει ο Ραπτόπουλος και ακόμη λιγότερο εμείς, είπε ότι πια τι μέλλον να έχει με τον Τζιόλι, ρε παιδάκι μου, ξάρι. Ο άνθρωπος δεν μπορεί να πάρει ανάσα. Έτσι. Μεγάλος, μικρός παίκτης, τον αξιολογεί ο καθένας του όπως θέλει. Σήμερα είναι τελειωμένος. Έτσι. Λοιπόν, και τον τελείωσε ο ΠΑΟΚ όταν τον έστειλε στην Τουρκία. Βέβαια. Δηλαδή εδώ και τρία χρόνια είναι τελειωμένος ποδοσφαιριστής. Άσχετα με την αξία του που ο καθένας σου λέει στο μυαλό του είναι διαφορετική. Και με ποιον το συγκρίνει ο άλλος? Ο κόκκινος? Έλα, ναι.
με τον Μόντριτς. Δεν το άκουσα με τον Μόντριτς. Ρε σειρά το βουλέ. Τι να κάνω ρε φίλε. Ρε φίλε, ρε φίλε. Μην ξεφύγεις εσύ. Τι να κάνω ρε φίλε. Φύγε, όχι ρε φίλε, όχι. Αυτό το λες εσύ. Εγώ δεν το λέω για να μην φέρω σε δυσκολίες στο Γιάννη. Ναι. Έτσι, αυτό το έψεσαι δεν το πάγω. Αλλά ξεφτυλίζεσαι και εσύ ρε φίλε. Εγώ γιατί ξεφτυλίζω τώρα. Φίλε ξεφτυλίζεσαι γιατί δίνεις μεροκάματο. Γιατί χωρίς εσένα είναι πουθενά, δεν υπάρχει πουθενά. Σε αθλητικό ραδιόφωνο της Θεσσαλονίκης και εσείς λέτε ότι είναι το μεγαλύτερο. Ακούστηκε αθλητικός παραγωγός να λέει ότι ο Τζιόλης μπορεί να συγκριθεί με τον Μόντριτς και κάθεσαι εσύ εκεί πέρα δίπλα. Έλα ρε φίλε τώρα, σε παρακαλώ. Τι να κάνω φίλε, δεν ξέρω, είναι δικιά σου απόφαση. Ναι. Εγώ δεν χαρακτήρισα κανέναν. Πάρ' τις αποφάσεις σου για να μην γελάνε μαζί στον δρόμο. Γιατί εγώ δεν γουστάρω όλες τις απόψεις σου. Σ' ακούω ενίοτε όμως. Αν άρχισα να γελάω μαζί σου αδελφέ, θα είναι ένα άλλο θέμα, ένα άλλο κεφάλαιο. Εγώ σου λέω την άποψή μου σαν ακροατής. Εσύ πάρ' το και δες σοβαρά. Είναι. Αυτό το ραδιόφωνο στηρίζεται σε σέναν και σε έναν ακόμη. Εγώ το ραδιόφωνο το ακούω από το 95. Και είναι πολύ σαν και εμένα. Που δεν γυρίσαμε τη βελόνα μας. Αδελφέ, ξεφτιλίζεται το ραδιόφωνο ορισμένες εκφράσεις από αθλητικούς παραγωγούς. Δεν θες να το δεχτείς. Και ξέρω ότι δεν μας θα κάνεις την εκπομπή μόνο σου. Γιατί η εκπομπή είσαι εσύ. Αλλά ρε φίλε, σταμάτα να μας δουλεύετε με τα μούτρα μας. Αυτό είναι χλέπα στα μούτρα μου. Ο Τζιόλης ρε εσύ με το Μόντριτς. Έλεος ρε αδερφέ. Έλεος ρε αδερφέ. Δηλαδή αγαράεσαι. Πείτε να σπάσω το κομπιούτερ και να σας ακούω ιντερνετικά. Είναι ντροπή ρε φίλε αυτό για σένα. Ας κάνει μια άλλη ώρα εκπομπή ρε. Εδώ μας χαλάει και το Σάββατο τα απογεύματα. Γιατί? Γιατί το βγάζετε στο ραδιόφωνο να μας πει τι. Το Σάββατο δώσε κάποιον άλλο να ακούσουμε εκπομπή. Εμείς έχουμε παιδιά καθόλου μας στο σπίτι μας το Σάββατο. Πρέπει να αλλάζουμε ραδιόφωνο, να βάζω το Velvet να ακούω. Δηλαδή δεν το βλέπετε εκεί μέσα ρε που τα βλέπεις. Αυτό το μεσημέρι, εμένα μην με τα λες και τι φέρετε. Όχι δεν τα λέω σε σένα ρε φίλε, γιατί εσύ ξεφυλίζεσαι. Στη δικιά σου εκπομπή ακούγονται. Η δικιά σου εκπομπή είναι, δεν είναι αυτού νου. Που έχει ακροατές δικούς του και τους κλείνει. Εντάξει τους κλείνει, τι να κάνω τώρα. Εγώ σου είπα, το να διαφωνώ μαζί σου το θεωρώ υγεία. Το να γελάω μαζί σου δεν θα φταίω εγώ να ξέρεις. Φιλιά πολλά την καλημέρα μου. Τι ώρα πήγες σπίτι σήμερα? Εγώ? Ναι. Πήγα μια μισή ώρα γιατί πήγα τα παιδιά από το σχολείο. Αναγκαστικά είναι αυτή η ώρα που αφήνω τη δουλειά και πηγαίνω. Εντάξει μετά έχουμε γυμναστήρια. Παππούδες δεν υπάρχουνε. Ορίστε. Παππούδες δεν υπάρχουνε. Ρε φίλε υπάρχουν αλλά δεν μπορείς. Είναι τόσες πολλές οι ανάγκες ενός παιδιού που περιορίζω εγώ. Να σου πω κάτι ρε εσύ. Φίλε, εσύ έχεις ένα ωράριο συγκεκριμένο που δουλεύεις. Ο Στέφανος δεν ξέρω με τι ακριβώς ασχολείται ο Βασίλης. Ναι. Εγώ είμαι ελεύθερος επαγγελματίας. Της Φαλιάρας βέβαια πλέον, έτσι. Ναι. Αν δεν ήμουν ελεύθερος επαγγελματίας, θα είχα παρατήσει τα παιδιά μου. Ναι. Πήγα, τον έγραψα το μικρό kickboxing. Παίρνω τη μεγάλη, την πηγαίνω στο τάκβοντο που την έγραψα. Πάω το μικρό τα αγγλικά. Γυρνάω, παίρνω τη μεγάλη μου την κόρη. Πάω την αφήνω στα αγγλικά. Παίρνω το μικρό, το πηγαίνω στο kickboxing. Γυρνάμε πίσω, πάω, παίρνω τη μεγάλη μόλις σχολάσεις στο σπίτι να κάνουν μπάνιο. Yeah. Σφαίρα, βέγκος. Βέγκος, να σου πω κάτι, υγεία είναι ρε φίλε, για τα παιδιά μας το κάνουμε έτσι. Αλλά δεν ξέρω, δηλαδή ένας άνθρωπος που είναι υπάλληλος και του λέω για 500 ευρώ το μήνα, πώς θα μπορούσε να το κάνει. Εμείς πάμε, κάνουμε 10-15 δουλειές το μήνα και τα βγάζουμε αυτά τα 500 γιατί για παραπάνω δεν μιλάμε. Ναι. Να πληρώσουμε το λογιστή και την ασφάλεια. Για το ρεύμα και τα υπόλοιπα καλά που δουλεύει η γυναίκα. Ναι. Αλλά τα παιδιά δεν μάθουν αγγλικά. Αναγκαστικά. Διάδοση ρίξε ένα άθλημα. Το δικό μου το παιδί έχει μαθησιακά προβλήματα. Mm. Πρέπει να τονώσει την αυτοπεποίθηση. Θεωρώ ότι το kickboxing είναι το μοναδικό άθλημα που μπορεί να το κάνει. Κατάλαβα. Γιατί είναι το μοναδικό ομαδικό άθλημα. Και ας μην το καταλαβαίνουν αυτοί που το έχουν κάνει. Ναι. Γιατί εκεί μέσα τα 5-10 άτομα που αλλάζουν τη μία δεδομένη φανέλα με την άλλη, αυτή είναι ομάδα. Ναι. Μεγάλη κουβέντα είπες. Βρωμάτα να το πάω στο ποδόσφαιρο και ο παπαπάς εκεί 5 φραγκάκια. Και κάνει τις μπλούζες δώρο και ο δικός μου επειδή δεν ξέρει να παίζει μπάλα θα κάνει μια ζωή στον πάγκο ή είναι καλός πάλι στον πάγκο θα κάθεται. Έτσι ακριβώς είναι. Το ποδόσφαιρο δεν είναι ομαδικό άθλημα. Είναι ομάδα τσέπης. Δεν μπορώ εγώ να πάω στη λαϊκή και να πάρω 10 ευρώ παπούς και το παιδί μου να παίξει και άλλος να φοράει τα αντίτα με τα 140 φράγκα που αλλάζουν τρία ζευγάρια τάπες. Μη και έχουν τρυπήσει τα παπούτσια μου και πρέπει να αγοράσουν, μην το θυμίζεις. Έτσι ακριβώς ρε φίλε. Να σου πω για κάτι. Πήγαμε σπέραν τη λαϊκή με 5 φράγκα. Εσύ μέσα ένα μήνα μου ποιος θα τρυπούσε.